κουμπροχοπίπινο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες κάπου εδώ θα πάμε και σήμερα για δύο ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα! Να κάνουμε κλειστή τρίπλα στα νεφόρια, να περάσουμε την πάνω κάτω τα πόδια της μελαγχολίας και να κάνουμε μία αγνή, μία αυθεντικιά ζουμουσάδα! Έτσι, έτσι. Παρασκευή, λα στην ατμόσφαιρα. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Ωραία! Ε! Και Μουντιάλ ξεκίνησε χθες. Ντεμέκ. Ο Ντεμέκ δεν είναι πρώτος ξάδερφος του Λεβέκ. Θα μου πεις, υπάρχει πιο Ντεμέκ από το Λεβέκ. Πιο συχνά τραυματίας και από τους στρατιώτες του Πλατούν. Στο προχώρημα της ταινίας, όχι στην αρχή. Πήγε, λέει, στην Έδεσα και έπαθε καταράκτη στα μάτια. Είδε, λέει, την Τρία και έπαθε αχίλιο τένοντα. Μόλις ήρθε τον Αχιλέα, μα παιδιά, δεν γίνεται αυτό δηλαδή. Είδε το Ρόκι και έπαθε κάταγμα κάτω γνάθου. Ρε παιδιά, δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Ελάτε στην παρέα μας, κοπιάστε, θα πούμε, θα μιλήσουμε. Για το Μουντιάλ, για την Παοκάρα, θα ακούσουμε τα ποταπά μας. Σήμερα δεν δίνουμε τίποτα. Έτσι. Χθες πια πακέτο. Μόνο ένα πράγμα δεν δώσαμε. Ναι, αυτό που σκέφτεστε. Μόνο αυτό δεν δώσαμε. Δηλαδή αυτή η εβδομάδα πραγματικά. Πραγματικά. Και πού είστε και την άλλη εβδομάδα. Πού, απόστροφο, στε την άλλη εβδομάδα. Δεν είναι μια λέξη, δεν χρησιμοποιώ μια λέξη. Θέλω να σας πω πόσο σας αγαπώ. Αν ενοχλώ, πείτε μου το τηλέφωνο να κλείσω. Έτσι δεν λέγεται το κομμάτι. Ζηλεύω πολύ, που άλλωσε. Κοιτάει, έλεγε, σ' αγκαλιάζει. Είδες τι διακριτικός μπορεί να είσαι στα κομμάτια. Λέει, κοιμήθηκες με αυτόν, όχι δεν κοιμήθηκαμε. Λέει, όλο το βράδυ το κάμναμε. Δεν κοιμήθηκε κανένας. Ξεκάθαρα, η ελληνική γλώσσα, φίλε. Άμα θέλεις, μπορείς να το πεις, ρε παιδί μου, πολύ εύσχημα. Πολύ εύσχημα. Τέλος πάντων. Εδώ είμαστε, ζούμου σου λέμε και τα πάντα καίμε. Θέλουμε να ανταποδώσουμε στο Ρόμπι Γουίλιαμς το μεσαίο δάχτυλο που μας έδειξε. Δηλαδή, φίλε, βάλ το εκεί που ξέρεις. Στη σούπα σου. Στη θήκη από τα τηλεκοντρόλ, στο αυτί, γιατί έχεις κάνει πουρή, να πούμε, έχεις κάνει κερί, έχεις κάνει φωλιά. Βάλ το εσύ κάπου το δάχτυλο. Δηλαδή είναι μια ωραία γιορτή ποδοσφαίρου, σε καλούν να τραγουδείς ρε παλιό μπίμπιπ. Και την άλλη, την Άιντα, την Καρουφαλίεβα, η οποία είναι δικό μας κορίτσι. Το ξαναείπα, αυτό είναι παοξάκι, το Άιντα Παοκάρα. Ή ξάδερφος του Άιντι Μάλε Τσικουλάτα Τσίκι Τσίκι Ντάμ. Δεν είναι. Άιντι Μάλε, ο Άιντι. Ο Άιντι είναι ο άντρας. Είναι το αγόρι. Ο Άιντι και η Άιντα. Η Άιντα είναι το κορίτσι. Άιντι Καρουφαλίεβα. Κανονικά, φίλε, αυτή την καλή θα πούμε στην αυτοέκθεση και την εγγενιάζει η Καρουφαλίεβα με αυτό το όνομα. Κοπελιά, να σου ποτίσω λίγο τις γλάστρες. Υπάρχει και. Και έρχεται κι άλλος, καλούμε τον Ρόμπι Γουίλιαμς. Εντάξει, φίλε. Να πω κάτι, πότε έχει κάνει τελευταία φορά σου ξέρει αυτό το παλικάρι. Me and my monkey. Εγώ και η μαϊμού μου. Σόπα, ρε φίλε, θα σχιστεί το καλτσόν. Και σε καλούν εκεί. Και φαντάζομαι τζάμπα δεν πήγε σαν ιδιωτελό για την καλή στην καρδιά και την ψυχή. Τον καλό λοιπόν σε βλέπει όλη η φίλιο. Όχι όλη η φίλιο. Όλη η φίλιο. Πώς λέμε ηχείο. Έτσι. Η Μύκονο σκέτο, χωρίς σίγμα. Σε καλούν λοιπόν εκεί. Ωραία. Καλώς ήρθες, Λεβέντη. Έλα να τραγουδήσεις. Παιδί, τι θα μας πεις. Να σου βάλουμε κάτι να πιεις, κάτι να φας. Όχι, παιδιά. Στο τέλος αυτά. Αν βάλετε κανένα ψιλοκομμένο πατσά. Να κάνουμε πρώτο τον καθήκον μας. Παρατάσσετε όλη η ορχήστρα, η μπάντα. Τι θα πεις, παιδιά, θα πω το σαυροπουγό, το ζακάκι. Θα πω το τρία πουλάκια κάθονταν και λέγανε αρλούμπες, το τρίτο το χοντρίτερο, βήχε και κάνει τούμπες. Αυτό, παιδιά, το έχουμε σε σολ ματζόρε. Σολ ματζόρε, γκραν. Ξεκινάνε τα παλικάρια να παίξουν το σαυροπουγό, το ζακάκι. Και αυτό του κάνει ένα κοντινό η κάμερα εκείνη τη στιγμή. Δεν σε βλέπει μόνο η μάνα σου, η θιά σου, η συμπεθέρα και μια ξαδέρφη στο χωριό. Σε βλέπει όλη η φίλιο. Ξανά το λέω, χωρίς σίγμα. Και αποφασίζεις να κάνεις τι, να μας δείξεις το μεσαίο σου δάχτυλο. Δηλαδή, καταρχήν, πολύ φαντασία φίλε, πολύ πρωτότυπο. Πώς το σκέφτηκες, το έκανες πρόβες στον καθρέφτη. Είναι δουλεμένο στην προπόνηση. Πέρασες να πούμε οντισιόν, υπήρξε casting για αυτό το πράγμα. Και βέβαια τραγουδάμε ή καθίσαμε να δούμε και εμείς την παλίτσα και μας κάνει όλες κολοδάχτυλο. Να το βάλεις εκεί που ξέρεις. Τώρα από κάτω να περάσει. Να περνάνε από κάτω να πούμε σε όλες τις γλώσσες. Στα ελληνικά, βάλτο και που ξέρεις, στα γερμανικά. Ντάβουρου βάεστ. Ντρεσνιά στα κακαμπουγούνια, στα κοντομένα κουγιέστα. Έτσι από κάτω, ρε παιδί μου, σε όλες. Σουαχίλι στα κινέζικα, όλοι.
και να νιώσει, να το νιώσει όμως το vibes αυτό, ρε παιδί μου, την, αυτή την ενέργεια, να την νιώσει ο Ρόμπι Γουίλιαμς. Ότι όντως τους το έδειξε το δάχτυλο, και αν ήθελε να πει, παιδιά, προσέξτε λίγο εδώ, στην κόκκινη πλατεία, υπάρχει δακτύλιος. Και δεν. Ή αν υπήρχε πολιτικό μήνυμα, ότι αυτό να κάνετε στους πολιτικούς, γιατί πουλάνε τα ονόματα από τις πατρίδες σας και τα πράγματα, μπορεί. Δεν αποκλείεται να υπήρχε πουλάνε. Αλλά δεν νομίζω ότι πήγε τόσο βαθιά. Τόσο βαθιά. Αυτό για το εικοστικό μέρος. Η Ρωσία έκαναν υγιεινό περίπατο. Τέτοια πρεμιέρα, η δεύτερη πιο παραγωγική μέρα σε πρεμιέρα mundial. Ωραίο πράγμα που η λέξη που πραγματικά σε γυνεύει και μαγεύει όλους τους άντρες, αρχίζει από moon πάλι, και δεν υπάρχει κανένα σεξουαλικό υπονοούμενο, εννοώ το moon, moonlight λέμε, έτσι, το ηλιοβασίλεμα, τι ωραίο, moonlight είναι το φεγγάρι, δεν είναι, το φεγγάρι ρε παιδί μου, το φεγγαράκι, moon, το φεγγαράκι πώς, λέμε τώρα αν θέλουμε να πάμε σε Μίτσιγκαν ή σε Cambridge, στην αγγλική γλώσσα, πάρα πολύ ωραία αγγλική γλώσσα, οι Άγγλοι βέβαια δεν ξέρουν ότι Άγγλοι που τους λέμε ότι είναι οι Άγγλοι σημαίνει και άσχημο στη δική τους γλώσσα. Και τίποτα δεν είναι τυχαίο. Άγγλοι, λέμε, αυτοί είναι Άγγλοι. Άγγλοι δεν σημαίνει άσχημος. So there you are. Θα μου πεις, άμα σας πω, πείτε μου 10 όμορφους Άγγλους. Θα μου πείτε, το Σον Κόνερι, που είναι Ιρλανδός, τι είναι, ο Σον Κόνερι, Σκοτσέζος. Και θα μου πείτε φυσικά, που φωνάζει ένας εσύ από το βάθος, ο Μπέκα, ένας ο Μπέκα, ορίστε. Καταρχήν με τόσο ξινή γυναίκα, τόσο ξινομούνα δεν υπάρχει, είναι η πιο. Το τερματίζει. Το τερματίζει! Πιστεύω αυτή και στις πιο intim, στις πιο προσωπικές στιγμές. Τελειώνω. Οκ. Okay. Εντάξει. Αχαχαχ, αχαχαχ. Απόλαυση. Τέλεια. Αλλά μια ξυνήλα όμως τη βγάζει. Σε καλούνε στο γάμο προχθές. Ήτανε, παντρεύτηκε το άλλο το παλικάρι του Κάρολου. Ο γιος, ο δεύτερος. Ο πιο καβλιάρης, αυτός ο οποίος είναι ο λίγο ανήσυχος, ο οποίος είναι να σε κάτι πάρτι, αυτά, τσίτσιδος, αυτά, δεν είχε βγάλει τα ρούχα του και τέτοια. Οκ, okay, είναι λίγο ένα πρόβλημα, αυτή δουλειά κάνεις, είμαι πρίγκιπας. Άντε ρε εδώ. Και εγώ με τον Βασιλόπουλο του παραμύθι. Φέρω την αδερφή σου να μας φιλήσει να ξυπνήσουμε. Αυτός λοιπόν, ακόμα και εκεί, καλούνε τον Μπέκαμ. Μπέκαμ δεν γίνεται, κολλάει παντού, είναι must, είναι fashion icon, λέει. Έρχεται ένας. Ποιος είναι αγιογράφος και σου κάνει την αγιογραφία σου. Ωραίο παλικάρι ο Μπέκαμ, δεν λέω. Μια χαρά. Και πας και παντρεύεσαι από τις Spice Girls την πιο ξινή, ρε φίλε. Την ιδιοκτήτρια του ΙΕ ξινή. Η οποία έχει μόνιμα μια φάτσα σας όλους. Δεν σας γουστάρω. Εγώ είμαι η θεά. Δεν πατάω στο έδαφος. Σας κάνω χάρη που αναπνέω τον ίδιο αέρα με σας. Πολύ με εκνευρίζει αυτό, ρε φίλε. Όσο ωραία να είναι και η γκόμενα, άμα βγάζει αυτή την ξυνήλα, αυτόν τον αποτροπιασμό, χώρια που έχει σκάσει στα λεφτά, έχει σκάσει, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν φοράει πάνω τη κάτι φτηνό, δεν υπάρχει, είναι πανάκριβο όλα. Και συμπεριφέρεσαι έτσι. Πώς βρεθήκαμε τώρα στην ξυνή, ρε φίλε. Πώς βρεθήκαμε εδώ πέρα. Μπορείς να μου πεις πώς έχασα, πώς μπήκα πάλι στο βάλτο. Άγγλοι, με τους Άγγλους και τα λοιπά. Αυτά. Χορηγούς είπα. Δεν είπα. Αν δεν είπα, πληρώνει ο άλλος. Ο άνθρωπος και λέει θα με πει, δεν θα με πει, αν δεν που θα σε πω. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, 51 χρόνια. Τηλεορασάρες Sony. Για να πάτε από τη μία άκρη στην άλλη, 55 ίντσες, κάνετε και διανυκτέρευση, γνωρίζετε και κόσμο. Παίρνετε μαζί και lunch packet. Καταπληκτικά χρώματα, ολοζώντανα. Το είπε και την άλλη φορά, φυλάει η πρωταγωνίστρια τον πρωταγωνιστή και στο δικό σου το γιακά βγαίνει το κραγιόν, φίλε. Τόσο ζωντανή εικόνα. Βάζει ο άλλος το σύρτη και νιώθεις εσύ την ειδονή. Με πατημένο το νι. Και βέβαια, 51 χρόνια εμπειρίας. Δεν ξεχνάτε όλα στα όρθια, γλύφετε και τα ακροδάχτυλά σας, αν είσαι ευλίγιστος και τα δάχτυλα των ποδιών. Άμα φτάνετε 837-166, γυρούκλες! Μου είπε. Ο γυμναστής, άκουσε φίλε, πολλούς γύρους. Φίλε, γι' αυτό είμαι εδώ. Λέει, τι γι' αυτό είσαι εδώ. Για να κάνεις πολλούς γύρους, όχι, όχι. Οι πολλοί γύροι με οδήγησαν εδώ. Και αυτό, παιδιά, μύθος, έτσι, με το γυμναστήριο. 2 μήνες έχω γραφτεί και δεν έχω χάσει ούτε ένα γραμμάριο. 2 μήνες έχω γραφτεί, δεν έχασα γραμμάριο. Βέβαια, σκέφτομαι να αρχίσω να πηγαίνω κιόλας. Εκτός που γράφτηκα. Πιθανότατα. Επίσης το άλλο, ο μύθος με την κολύμβηση. Λέει κολυμπητήρο, λέει κολυμπά, δεν θα γίνει, λέει κορμάρα, θα πέσουν λύσει και μπέδε όλοι. Ποιε και μπέδε, ρε.
Οι φάλαινες δεν κολυμπάνε όλη μέρα. Ε, είδατε καμιά αδύνατη φάλαινα, καμιά ξερακιανή. Όλες είναι να πούμε κάτι κολομάγουρα τέτοια. Οι φάλαινες. Μια αδύνατη φάλαινα δεν είδαμε. Έλεγα λοιπόν ότι εκεί στο Όλα στα Όρθια θα απολαύσετε υπέροχα πράγματα γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, εξαιρετικές γεύσεις. Για γυαλάρες κάνει το χοντρό αδύνατο, τον άσχημο όμορφο. Τον κακομούτσονο, δηλαδή ακόμα και την Βικτόρια Μπέκαμ, της λέμε έλα ρε Βικτόρια, σου κληρώσε με ένα γυαλί. Πού θα πάω, σώπα μόρια, έμαθες και ελληνικά. Ένα, ξέρεις, έχω καταγωγή. Στάνταρ υπάρχει, φίλε, κάποιος παππούς που πέρασε από εκεί, έριξε ένα σπόρο και έφυγε. Θα πας στον Μανολόπουλο. Μπαίνει η Βικτόρια Μπέκα μέσα στο Μανολόπουλο. Καλό στο κορίτσι, λέει ο Μανολόπουλος, γεμάτος χαρά. Ξινή αυτή. Γεια σας. Γεια σας. Κληρώθηκα στο Τσατσαρό και θέλω ένα γυαλί. Έλα εδώ, μανάρι μου. Έλα εδώ, κολόνα του μαγαζιού. Έλα εδώ, χαμογελαστό πλάσμα. Έλα εδώ πορφυρογέννητη και φεγγαρολουσμένη που έφεξε όλο το μαγαζί. Λαμπερό πλάσμα, λέει τώρα. Ο Μανολόπουλος ξέρει, θα τη πει, θα τη φορέσει το γυαλί, θα γουστάρει κιόλας και θα φύγει χαμογελαστή και χαρούμενη πλέον. Η Βικτόρια Μπέκαμ. Αυτά έχω να σας πω. Όσο για το ρεύμα, η εκπομπή έχει έτσι κι αλλιώς ρεύμα και ο παρουσιαστής, ο κεντρικός παρουσιαστής, ο αρχισυντάκτης, που είναι το ίδιο πρόσωπο, μεγάλες στιγμές, δεν υπάρχει καμία διχογνωμία, είναι πολύ σημαντικό να είσαι μόνος σου. Αν και είμαι τόσο διχασμένη προσωπικότητα, πολλές φορές μπορεί να τσακωθώ. Εγώ με εμένα, είναι ένα δέμα αυτό, και να μην μιλιέμαι με τον εαυτό μου. Δηλαδή να έρθω και να μην μιλιέμαι με τον άλλον. Θέλω να σας πω ότι η εκπομπή έχει και ρεύμα Βολτέρα. Καν τους άλλους πέρα, έλα στη Βολτέρα. Πω, φίλε, γίνεται και ζεμπεκιά αυτό. 2310-475-308 εκεί στη Βολτέρα. Χωρίς κλίμακες κατανάλωσης με διαφορετικές χρεώσεις, χωρίς μηνιαίο απάγιο, χωρίς ρήτρες αποδέσμευσης. Όλα μια χαρά, υπέροχα. Σούλου μουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Έτσι λοιπόν, προχωράμε μέσα στον Ιούνιο. Σήμερα είναι τα καλά μάτς, γιατί χθες ήταν, όπως είπαμε, αβαβάου παπαπάου, δηλαδή τι παίξαν, τι δεν παίξαν. Και αφού δεν μπήκαν με τις κελεμπίες να παίξουν οι Σαουδάραβες, να έχει ένα γούστο αυτό το πράγμα, μου είχε πει μια παλιά γνωστή φίλη αγαπημένη, που δούλευε στην Qatar Airline, όχι ψέματα, όχι στην Qatar, στην... πες το, μπερδεύτηκα, όχι στην Qatar. Άλλη, που είναι εκεί πλούσια, όχι Qatar. Μπερδεύτηκα, παιδί, μια από αυτές εκεί πέρα, τέλος πάντων, στο Ντουμπάι. Τέλος πάντων, μου είχε πει ότι υπάρχουν πολλές φορές, λέει, μέσα Άραβες, οι οποίοι είναι πάμπλουτοι, ζάμπλουτοι, λέει, και τα λοιπά. Στην Emirates, να τη θυμήθηκα. Την Emirates. Εφαντή φλασιά. Στην Emirates λοιπόν. Και είμαι, λέει, μέσα και μου λέει η επικεφαλής. Αεροσυνοδός, ξέχασα να πω ότι ήταν η κοπέλα. Πάρα πολύ ωραίο κορίτσι, πάρα πολύ γλυκιά παρουσία. Τέλεια. Λέω λοιπόν ότι μου λέει, Κωστή, μου λέει η επικεφαλής να ξέρεις ο τάδε νούμερο 2 στο Κατάρι, στο Ντουμπάι. Τι του ανήκει ο μισός πλανήτης. Ο τάδε 3 εκατομμύρια δεν ξέρει τι έχει, έχει 147 πετρελοπηγές στον κήπο του σπιτιού του μόνο. Ο τάδε έχει, ξέρω εγώ, του ανήκει το μισό Λονδίνο. Πηγαίνει και παίρνει τα ενίκια, ας πούμε. Περνάει με το βανάκι, σταματάει και κατεβαίνει. Παιδιά, τον έχει. Παιδιά, 2 μήνες μέσα. Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι σωστό. Μάνα μου, δεν βγαίνω. Δεν βγαίνω, πες το μου, δεν μπορείς να βγεις, να βάλω έναν άλλον. Περιμένουν πίσω στην ουρά. Δεν γίνεται, φίλος. Δεν ξηγέσαι καλά. Και μου λέει η Ντίνα ότι με φωνάζει, λέει, επικεφαλής και μου λέει να ξέρεις, κάποιοι από αυτούς κάτω από την κελεμπία δεν φοράνε, λέει, τίποτα. Παίζει ελευθεριότητα, παίζει Γαλλία. Όλο το καλαμπαλί και αυτό και τα λοιπά. Και είναι, φίλε, μόνο το σεντόνι, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι σιθρού. Το σεντόνι είναι χοντροσέντονο. Δηλαδή αυτό που βάζει το χειμώνα. Δεν υπάρχει μέσα, βλέπω, δεν είναι σιθρού το πράγμα, δεν υπάρχει διαφάνεια. Και είναι κάποιοι από αυτούς και είναι έτσι με το καλαμπαλί και με τα καμπανέλια απ' έξω. Περπατάει ο άλλος τώρα και, φίλε, και υπάρχει μια. Μπαίνει μια ελευθερία μέσα, ρε παιδί. Νιώθει μια ανεξαρτησία ο Άραπς. Ο Άραπς του Άραβος πάει. Από εκεί είναι, όχι ο Άραπης, είναι ο Άραπς του Άραβος. Ο Άραβας. Και είναι, λέει, έτσι χήμα. Αν λοιπόν δεν μπουν έτσι, δηλαδή τώρα φαντάζεσαι τώρα να μπουν να παίξουν έτσι αυτοί με τις κελεμπίες κανονικά, φίλε. Γιατί δεν κατάλαβα.
Θα έπρεπε κάθε χώρα να μπει να παίξει με τις παραδοσιακές στολές. Ο Σκοτσέζος με το κίλτρε, μπίμπι μου. Με αυτή τη μάλινη κάλτσα στους 48 βαθμούς να λιώνει να βγάζει, φίλε, να βγάζει φλίκτενες. Και μόλις σκοράρει ο καθένας βγάζει ό,τι έχει. Εμείς τη φουστανέλα να κάνω έτσι, φίλε, να φανεί από τη φουστανέλα όλος ο κόσμος, όλη η πρίκα που έχω. Όλη η Χαλκιδική. Θα μπορείς να επίπηδες ο Έλληνας. Κατάλαβες, ο Κινέζος αντίστοιχα να κάνει έτσι το κιμονό ό,τι έχει ο καθένας. Παιδιά, ένα μεγεθυντικό φακό, κάτι τι, τέλος πάντων. Έτσι. Το ίδιο και ο Άραβας. Σκοράρει ο Άραβας. Φεύγει στην κερκίδα, πάνε όλοι μαζί. Ανεμίζουν τα σεντόνια. Δεν πρέπει να κάνει έτσι και να βγάλει την κελεμπία και να είναι μια ελευθεριότητα. Ο Άραβας, ο πετρελόπηγη. Λέω ρε παιδί μου τώρα, δεν θα αποκτούσε έτσι μια πιο folklore εικόνα το Μουντιάλ? Πάνε όλοι τον. Να έρθει ο άλλος, να πεταθεί, ας πούμε, ο Λάπωνας. Να έρθει ο Φιλανδός, ο Ισλανδός και να έρθει με τη στολή την παραδοσιακή. Δεν με νοιάζει αν θα γίνει στο Κατάρ με 40 βαθμούς πως κι αν. Όχι, φίλε, εσύ θα έρθει με τη γούνα και με το χάσκι. Θα μπει μέσα. Κανονικά θα παγώσει το παιχνίδι, θα είσαι ψύχρεμος. Έτσι δεν πρέπει, ρε παιδί. Τώρα είναι όλοι με σφαλή. Τι ξενέρωτο είναι αυτό. Πέρα δηλαδή από τα παπούτσια που έχουν αλλάξει το χρώμα στα παπούτσια και είναι κρού, νεκρού, ιβουάρ, σπασμένο ζαχαρί, το τυρκουάζ, αυτά διάφορα χρώματα που είναι λες και είναι Μανόλο Μπλάνινγκ, το τελευταίο μοντέλο που φολάει η Τζέσικα Πάρκερ στο Sex and the City. Σε παρακαλώ, φίλοι, η εκπομπή έχει πρόσωπο. Δεν βγαίνει να κυκλοφορήσει έτσι το πουθενά. Αυτός ο Μανόλο Μπλάνινγκ είναι Εμμανουήλ. Μανόλο Μπλάνικ, έτσι δεν λέγεται ο τύπος, τα παπούτσια. Ο Μίου Μίου. Τι παίζει με το Μίου Μίου, του Χαραλάμπους? Ο Μίου Μίου, Γιώργος Γεωργιάδης, Μίου Μίου, ο Μίου Μίου του Χαραλάμπους, ο Μίου Μίου του Σάβα. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω πώς έχω βρεθεί εδώ, αλήθεια σου το λέω, και αν επιχειρήσω να γυρίσω πίσω, δεν έχω αφήσει ψίχουλα από μπισκότα. Σας το λέω, θα χαθώ. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι αυτό είναι το πιο ωραίο καλοκαίρι. Εγώ ακούω κύματα, δεν ξέρω εσείς. Εγώ, I see dead people, δεν έλεγε ο άλλος την έκτη αίσθηση. Να βγαίνεις και του γαμπίπι του αλλού την ταινία που μπαίνει και του λες, φίλε, ο Μπρους Γουίλις είναι νεκρός. Τακ! Του είσαι διαλύσει όλη την ταινία, όλη την ταινία. Αλλά εγώ ακούω κύματα, ρε παιδιά. Και έχω κάνει το μικρόφωνο κοχύλι. Ψ, κάτσε λίγο να βγάλω το ακουστικό. Άκου λίγο. Εγώ το ακούω, εσείς τα ακούτε. Ακούστε. Τι ωραία. Πω, ρε παιδιά. Αυτή δεν είναι μουσική από ασανσέρ σε πεντάστερο έξω, ε? Αυτή δεν είναι μια φυσιολογική, το κορίτσι της Ιπανέμα. Δηλαδή μπαίνω στο ασανσέρ, δεν περιμένω να ακούσω. Δεν περιμένω να ακούσω το άλωθι, δεν έχεις άλωθι. Θα ήταν ωραίο όμως να κάνω παραγγελιά, να υπάρχει jukebox. Ή τη ρεζέρβα, ας πούμε. Έτσι θα σας πάω μέχρι 27 Ιουλίου. Να ξέρετε. Κανένα άγχος. Καμία εφίδρωση. Κι αν δεν έρθει ο Βέρμπλουμ, θα έρθει ο άλλος. Θα έρθει ο Ντάισελμπλουμ, θα έρθει ο Πατάτα Μπλουμ. Ένας Μπλουμ, ένας θα έρθει. Να το ξέρετε. Ο Πούκι, ναι, θα μας στερήσει μερικά ωραία συνθήματα. Με τα σεούκι λίγοντα. Ο Πούκι. Πούκι, Πούκι, δώσ' τους. Πούκι, Πούκι, δώσ' τους το σεντούκι. Ε, δεν υπάρχει, δεν έχει το σεπούκι. Πρόσεχε με το σεούκι λίγο, τα έχει πολλά, φίλε. Το σεντούκι, η σελτζούκι, το σουτζούκι, η σουζούκι. Έχει διάφορα σεούκι, ρε παιδί μου, εσείς βέβαια. Με το που το είπα συνθήματα με το Πούκι, κατευθείαν το μυαλό σας πήγε στο πονηρό. Εγώ είμαι ένα αγνό παιδί. Εσείς με εκμαυλίζετε. Εσείς βάζετε τα πονηρά στο μυαλό. Εγώ δεν θέλω. Όχι, 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 όχι. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει. Είμαι άχραντος. Είμαι αμόλυντος. Είμαι αγνός. Εσείς με παρασύρετε. Εσείς. Θα πάμε σε διάλειμμα. Λέω εγώ. Εσύ βγες και πες ότι δεν θα πάμε. Θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω. Ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον άντρα να κελαϊδάει το πουλί. Να κάνει κούκου. Δεν αστειεύομαι καθόλου. Πολύ σημαντικό.
Για να γίνει το θέμα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, διαλύονται σπίτια. Για να γίνει, η γυναίκα καλός ή κακός δεν πρέπει να ανταπεξέλθει σε κάτι. Δηλαδή δεν πρέπει να αλλάξει κάτι για να γίνει. Ο καημένος ο άνδρας, ο οποίος είναι ο ήλωτας, ο εργάτης, θα πρέπει να ανταπεξέλθει. Αν δεν έχει κέφια, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αν δεν έχει τέλος πάντων ετοιμότητα, αν δεν είναι ο παδός της κυπριακής ομάδας που λέγεται ανόρθωση, τότε πρόβλημα. Γι' αυτό happy end. Νέο καινοτόμο προϊόν από φυτικά δραστικά συστατικά που αντιμετωπίζει με ασφάλεια και χωρίς παρενέργειες το πρόβλημα εκατομμυρίων ανδρών, προσφέροντάς τους μια ευτυχισμένη ζωή. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν θα στήσει ποτέ το κορίτσι του στο ραντεβού. Και το στήσει το γράφουμε με ύψιλον και με ήττα. Δεν θα είναι ποτέ. Δεν θα είναι ποτέ μαραμένια μου γαρδένια. Ποτέ. Ενημερωθείτε. Προϊόν, το ξαναλέω, φυτικό, που δεν ανεβάζει την πίεση. Happy end. Το happy με ένα π και με γιώτα. Μπείτε στο 2315-500-500 και στο happyend.gr και ενημερωθείτε. Αποκτήστε αυτοπεποίθηση και προχωράτε μετά. Γιατί είναι, το ξαναλέω, πάρα πολύ σημαντικό σε μια σχέση με αυτόν που θέλεις, με αυτόν που αγαπάς, να μπορείς να τα απεξέλθεις. Χωρίς αυτό υπάρχει μια στενοχώρια. Πολύ σημαντικό για την αυτοπεποίθηση του άνδρος. Ναι, αγάπη μου, ξέρω ότι δεν μπόρεσες μία. Ναι, δείχνω κατανόηση, μην αγχώνεσαι, δύο. Έλα, θα περάσει τρεις, αλλά κάποια στιγμή όμως, πρέπει να κάνει κούκου, κούκου. Ξαναλέω, όχι, δεν περιέχει γλυκαντικές ουσίες, δεν ανεβάζει την πίεση και μάλιστα μπορείτε να το παραγγείλετε χωρίς να ξέρει κανένας αν είστε εσείς. Κάποιοι άνθρωποι σου λέει, δεν θέλω να ξέρει ρε παιδί μου ότι εγώ παίρνω κάποιο βοήθημα. Φόρμουλα προϊόν ελβετικής εταιρείας, κορυφαίας ελβετικής εταιρείας της Excellan, κυκλοφορεί νόμιμα στην Ελλάδα με απόλυτους έλεγχους, τα πάντα όλα, τα πάντα όλα. Αυτά, 2315-500.000. Όμορφα, τα πακαλά, δεν είπα κακή λέξη. Είναι ένα πολύ ωραίο προϊόν. Όχι πολύ, πολύ ωραίο, φυτικό, το ξαναλέω, ακίνδυνο. Έτσι. Και λαϊδιστά θα πάμε στο διάλειμμα, πουλάκια μου. Έτσι θα πάμε. Έτσι. Όσοι έχετε κερδίσει φανέλες Λάρνακα, φανέλες Ανόβερο, βερμούδες, καρέκλες, καρέκλες, αρέλια, αρέλες, έρχεστε να τις παραλάβετε. Τις έχω εσείως. Αλληλούια. Διαλυματούμπεν και επιστρέφω. Yo, yo, yo. Check this out, motherfucker, check this out. Ναι. Μάδα φάκα, η φάκα που βάζει η μάνα για τα ποντίκια. Δεν είπα μάδα φάκερ. Έτσι. Ήα γίνεται μια φασαρία. Πώς μπορείς να το γαμπίπι το κομμάτι, ας πούμε. Άμα θες. Γραμμούλες ανοιχτές, αν θέλετε. 2310, μην μπαίνετε 23, δεν μιλάμε. 2310-287. 888, να δώσω κάτι και σήμερα, να δώσω καμιά λαδόκο, να δώσω κανένα παγωτό, ε! Να δώσουμε ρε παιδιά, γιατί! Ένα κιλό παγωτό σε δύο άτομα, όχι δύο θα πάτε από 500 γραμμάρια, από ένα κιλό παγωτό και μια τραπεζούκλα στη λαδόκολα, έτσι, με τα τηλέφωνά σας. Να πάτε να φάτε, να γουστάρετε, να τερλικώσετε, να λαδώσετε τεράκι, θέλουμε να είστε χαρούμενοι, ρε! Ζούμου σου λέμε! Πάμε στις γραμμές, πάμε! Καλημέρα, ή! Γεια σας! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Η Γιώργο! Σε φταίω. Σε φταίω σήμερα, ο Γάλλος. Ο Γάλλος. Jean-Jacques Louis Miguel σε φταίω. Γαλλο-Αλγερινός. Καρύμ. Λοιπόν, και τα παγωτά και το τραπέζι δώσας όποιον έχει ανάγκη. Τέλεια. 4-16. Λοιπόν, χθες, κύριε, ξεκίνησες να πεις το 2, το οποίο το 2 το είχα εγώ.
Και αμέσως πήγε στο 4. Α, εσύ ήσουν το που ξέρεις. Όχι, δεν πάει έτσι. Τα ανακατεύω τα νούμερα. Βρέχω, με είπε μια ψυχή μέσα. Λέει, α, ότι εσύ είσαι το 2, ε! Πήγαν και πήραν τα χαρτιά από το καλάθι των αχρήστων και βρήκαν. Δεν σας βάζω με τη σειρά που βγαίνετε, αλλιώς είναι εύκολο. Ανά τα βάζω νούμερα και άλλα μετά για να γίνεται μια αναμπομπούλα. Να κάνουμε λίγο και την πλάκα. Λίγο μουχαμπέτη, λίγο πλάκα, άλλη το χώρο. Λοιπόν, η αλητεία συνεχίζεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στα κάτω. Και χθες το βράδυ και τα λοιπά και... Με το ξεπούλημα του ονόματος. Όχι, λες. Όχι. Για το Μουντιάλ. Το ξεπούλημα το περιμέναμε εδώ και καιρό να πω. Δεν ήταν κάτι καινούριο. Γυρίζει και λέει και αύριο έχουμε με λέει Αίγυπτος λέει Φούρα ναι. Και Μαρόκο Μιράκ που παίζουν λέει αυτοί του Ολυμπιακού. Τότε στην Αίγυπτο παίζει ας πούμε ο Άρντα δεν παίζει. Όχι, όχι, δεν παίζει, δεν παίζει. Δεν παίζει παιδί μου. Δεν παίζει. Και μια ερώτηση θέλω, ένα quiz. Ναι. Αυτοί οι οπαδοί οι οποίοι προκλήθηκαν από την αστυνομία. Α, δεν έγινε τίποτα στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Κατεβήκανε. Όχι, τίποτα. Παοξίδες κατεβήκανε. Ναι. Να ξέρεις. Εμείς πάλι φταίμε. Εμείς. Εμείς σκεφτήκαμε ότι ίσως γίνουν επεισόδια. Το βάλε ο μικρός Σαββίδης. Ναι. Το βάλε σκάνδαλο να τιμωρηθεί η αγαπημένη ομάδα του κυρίου Υπουργού. Ο Σαββίδης λέει σας για όλα. Ντροπή σας. Βάτε λέει play-off στα play-off. Μπας και γλιτώσετε. Το αναπόφευκτο. Αυτό που πάνε να κάνουν τώρα, Γιώργο, συγγνώμη που σε διακόπτω, πάνε να κάνουν τι, τόσα χρόνια που ήταν ο Γαύρος μπροστά και δυνατός, δεν είχε ο πρωταθλητής play-off, το έπαιρνε, ξεκουραζόταν, έπαιρνε τα φράγκα και εμείς σκοτωνόμασταν μεταξύ μας. Τώρα που του χρόνου θα είμαι όπως φαίνεται, γιατί εκεί πάει το πράγμα, θα είμαι πρώτος εγώ στην κανονική διάρκεια, τώρα πάνε να βάλουν και τον πρωταθλητή μέσα. Θα είναι μέγα σκάνδαλο αν συνενέσουμε σε αυτό το πράγμα. Όχι! Όχι play-off για τον πρωταθλητή. Καθόλου play-off, ρε. Καθόλου. Τι είναι αυτό το πράγμα. Μα πού γίνεται αυτό το πράγμα. Πες μου, σε ποια ευρωπαϊκή χώρα γίνεται. Σε καμία. Μόνο στις που ανάπτυκτες. Απλά καταλαβαίνεις τώρα να βγεις πρώτος και με διαφορά κιόλας μέσα στη χρονιά, Γιώργο, τι έχει να γίνει από τις διαιτησίες στο τέλος. Πάλι με αφαιρέσεις βαθμών και τέτοια. Κατάλαβες. Λοιπόν, καλό τρίμερο να έχουμε όλοι με υγεία. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Γιώργο. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. 2 κιλά παγωτό από το αρτοζαχαροπλαστείο Νικολαίδης. Υπέροχο. Στον Εύοσμο. Με δύο καταστήματα και στο Λαγκαδά. Αλλά και ένα τραπέζι υπέροχο στη Λαδόκο. Να πάρετε την παρέα. Να πάτε να γουστάρετε. Να φάτε τα υπέροχα εδέσματα. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλό το παιδί. Τι κάνετε. Εδώ. Τα στραβά μάτια. Τα γνωστά. Ζουμουζάδες. Ο Γιώργος το παίζει πολύ προσωπικά νομίζω. Αυτοί δεν γιατρεύονται ούτε με δυο τενεκέδες κάποια. Εμείς θα τους κάνουμε καλά. Εμείς θα τους αποτρελάνουμε ρε παιδί. Να μην στεναχωριέται. Όχι, δεν είπανε καθόλου για τον... Δεν πρόκειται να πούνε ποτέ αυτοί. Ποτέ δεν θα πούνε ότι παίζει εκεί αυτός. Ενώ παίζουν οι μεγάλοι παίκτες. Ας πούμε παίζουν στις μεγάλες. Ιράκ, Ιράν. Βέβαια. Καμπότζη, Βιετνάμ. Ναι. Παίζουν, ξέρω εγώ. παίζουν εκεί οι μεγάλοι παίκτες. Τι να κάνουμε. Και παίζουν και στον Ολυμπιακό. Έτσι. Αυτό. Έτσι. Όπως λέει και το ανέκδοτο, τελικά ρε παιδιά είναι Ιράκ ή Ιράν. Ακριβώς. Όμορφα και ωραία. Υπέροχα. Έτσι. Λοιπόν, ήθελα να πω κάτι για τον υπουργό. Αυτό με τα μαγουλάκια. Είναι, ο Δημάγουλος. Είναι τελικά υπουργός, για δεν είναι. Για να ξέρουμε. Τι μέρα είναι σήμερα, θα σου πω, περίμενε. Σήμερα τι μέρα, είναι Παρασκευή. Σήμερα φίλε δεν είναι, λυπάμαι. Δεν είναι σήμερα. Δεν έχω κάτι. Από ελάτε, από Δευτέρα ελάτε. Στα συμβούλια της είναι υποχρεωμένος να είναι εκεί γιατί θέλει να κάνει... Βεβαίως, μια... θα πάει στη Super League, το συμβούλιο δεν τον βόλευε λέει νωρίς, θα πάει το μεσημέρι, θα πάει τελικά. Μπορεί, θα μπορέσει. Συγγνώμη ρε παιδιά, θέλετε να κάνετε ποδόσφαιρο εσείς, πρωτάθλημα και τέτοια. Αφήστε τα ρε παιδιά, δεν είναι παιχνίδια αυτά. Εδώ παίζονται να πούμε ομάδες, τα περιμένουν όλοι αυτά που τους υποσχεθήκατε. Ακόμα και η Καλαμάτα περιμένει που ήταν στο ποιον όμιλο της Δέλτα Εθνικής. Περιμένει να παίξει η Καλαμάτα. Ρε μαυραία, τα φυτά στην Καλαμάτα είναι ωραία. Τα φυτά εννοώ φίκους και τέτοια. Ξέρω. Φιλιά Παναγιώτη μου!
Φιλιά! Λοιπόν, την αγάπη μου, καλημέρα, καλημέρα σε όλο το ζουμουσάκι παρέα. Έτσι, τα χαιρετίσματά μας στο φαντασμαγορικό Λάκωμα, με πολύ αγάπη. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε πολύ λαό. Πολύ λαό εκεί. Φιλιά το Λάκωμα. Φιλιά. Καλημέρα σας, πάμε στον επόμενο, στο Next. Next, γράφεται με κάπα, σίγμα, ταφ. Όχι με ξύ. Ναι, γεια σας. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Μάγειρας από Κατερίνη. Γεια σου ρε μάγειρα! Μάγειρας Κατερίνη. Λοιπόν, Κωστά. Ναι. Περιμένω. Ναι. Την ώρα και τη στιγμή. Την ώρα τη Βαρσάμι. Ναι. Ναι. Που θα βγει ο Ερντογάν και θα πει. Ναι. Ναι. Γνωρίζουμε και αναγνωρίζουμε τη γενοκτονία των ποντίων. Ναι. Και πρωθυπουργός ο Τσίπρας. Μάλιστα. Ή μπορείς να φανταστείς τι θα γίνει. Ναι. Μάλιστα. Δεν ήταν γενοκτονία κύριε, συνωστισμός ήτανε. Στριμωχτήκαν οι άνθρωποι. Μα στριμωχτήκανε. Σε παρακαλώ πολύ. Συγχτήρια από εκεί. Σε πορε... ναι. Να σου πω κάτι. Πήγανε στην παραλία, στη Σμύρνη. Όλοι είχε... Πάνιο και για καφέ και φρέντες πρέσο πήγαν. Η πρώτη γραμμή με ξαπλώστρες γεμάτη η πρώτη σειρά. Η δεύτερη επίσης, ρεζερβέ. Στην τρίτη λοιπόν έγινε μια μανούρα. Ρε παιδιά, εμείς είδα, όχι, εμείς αφήσαμε την πετσέτα, μα είχαμε αφήσει το ταμπελάκι, στριμωχτήκανε αυτό για το beach bar έγινε όλο το θέμα. Εγώ αυτό περιμένω, το φαντάζεσαι να γίνει. Όχι, λίγο έτσι, γιατί εγώ είμαι φαντασιόπληκτος, δεν είμαι καλά. Επειδή όλοι οι μάγειρες σήμερα έχουμε μια... Άσε, άλλοι φίλε μαγειρέψανε τις αποφάσεις. Άστο, άλλοι είναι επαγγελματίες. Εγώ φαντάζομαι αυτό το πράγμα ρε φίλε. Δηλαδή πήγε να λέει ο πρόεδρος της των Σκοπίων ότι δεν είναι Μακεδονία, δεν είμαστε, τι δεν καταλαβαίνετε. Και να λες εσύ όχι είστε Μακεδόνες. Όχι παιδιά εγώ... είστε, μα δεν είμαστε. Όχι σας σε παρακαλώ, όχι, όχι εγώ σε παρακαλώ. Ναι, ναι. Συγγνώμη, να σε λέω εγώ ότι είσαι χοντρός και να λες ότι εγώ δεν είμαι χοντρός. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Γίνεται αυτό το πράγμα. Α, τώρα χάζα να πούμε. Άχρηστοι προδότες. Δύο λέξεις. Χρειάζεται να... Για ποιο λόγο φίλε, τώρα να καθίσουμε επικίνδυνοι, να το πούμε επικίνδυνοι άνθρωποι. Που ξεπουλάνε, βάλανε την ταφόπλακα. Αυτό. Τώρα αν θέλετε να βρίζουμε δύο ώρες μπορώ άνετα να ξέρετε. Έχω ρεπερτόριο. Δεν χρειάζεται το να βρίζεις. Άνετα, τι δύο ώρες. Εγώ να ξεκινήσω σήμερα και να τελειώσω τον Αύγουστο το 8. Μαραθώνιο θα κάνουμε. Ό,τι θες. Είναι κάποια πράγματα που να τα λέμε. Εγώ ένα ξέρω να πω. Αυτός ο μαλλιάς, πώς το λένε ο δικός μας αυτός με τον μπακλαβατό, το μαλλί που παίζει μπάλα, σε μια υποανάπτυκτη χώρα, ρε, Μαρόκο, πώς λέγεται. Ο Τσινέγυπτο, ο Άρνταλες. Ο Αίγυπτο είναι. Ναι, ναι. Μήπως μπορεί να ονομαστεί Νότια Κρήτη. Όχι, Βόρεια Κρήτη. Και αυτό Βόρεια. Βόρεια, η Κρήτη, Βόρεια Αίγυπτος. Βόρεια Αίγυπτος, ναι, γιατί... Βεβαίως, γιατί δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, φίλε. Άραγες, θα τον έχω... Κανένα, φίλε. Θα είναι... Δεν θα είναι... Ανατολική Ιταλία, τα Επτάνησα. Όχι ρε φίλε, τι είπες τώρα. Φίλε, καμπιονάτο κάθε Κυριακή. Βέβαια. Φίλε, ωραία. Να παίζει πανετολικός Τζένοα. Πανετολικός Τζένοα. Πάω Γιουβέντους. Όχι πάω Γιουβέντους, γιατί δύο χρώματα μπερδεύομαι. Θα βάλουν ρόζ αυτοί, ρε. Έχουν κάτι ρόζ δεύτερες. Στενοχωριέσαι. Γεια σου μάγειρα! Ζουμου σου αδερφέ! Το βιντεάκι του Πασχαλάκη το είδες. Άστο φίλε. Το είπα, δεν άκουσες. Όλη η τρέλα. Όχι, ήμουν... Όλη η τρέλα. Μ' αρέσει που ξεπρόσεξε. Μ' αρέσει το εξής. Που ξεκινάει ψύχρεμος. Φέρτε το γιατρό. Πρωτάθλημα και κύπελλο στον πύργο. Ξεκινάει ψύχρεμος. Δεν φαίνεται τι πάει να γίνει. Και ξαφνικά το ξέσπασμα. Φαντάζεσαι και να είχε το μουρλό που είχαμε και το διώξαμε. Εντάξει. Το τερματοφύλακα του. Άστο, αυτό ο Χακόμπο είχε φύγει πέρα από το όριο. Γεια σου μάγειρα! Φιλιά! Σε ευχαριστώ! Γεια σου αγοράκι μου, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Και sorry που περιμένατε. Καλό στο φιλάρετο. Καταρχάς, το πονηρό του Πούκι είναι, ξέρεις ποιο είναι. Το πονηρό σε κατάληξη, το σεντούκι. Όχι, ναι. Δώσ' τους το χαστούκι. Α, και χαστούκι, βεβαίως. Λοιπόν, βεβαίως, το χαστούκι δεν το σκέφτηκα. Έτσι, ναι. Τους έδωσες χαστούκι και πάει λέγοντας. Τώρα, άμα πετύχει το χαστούκι, φίλε, τι φρανάχη. Η σφαλιάρα. Είναι τρομακτικό, ξέρεις, γιατί άκουσα και ανησύγησα.
Ναι. Μάλλον πάει για β' εθνική ο ΚΑΕ Ολυμπιακός, έτσι. Η ΚΑΕ. Κανονικά φίλα να αφαιρεθούν οι βαθμοί για τα έσχη που είχαν. Κάψανε, τραυματίστηκαν τρεις αστυνομικοί, κάψανε δέντρα απ' έξω. Μια καθημερινή μέρα, μια ωραία Πέμπτη απόγευμα, φίλε. Μα επί μισή ώρα τα έδειχναν όλα τα κανάλια. Αν κάθισες να δεις, μισή ώρα δείχνανε όλα αυτά που συνέβαιναν. Να πέφτουνε μολότοφ, να γίνεται χαμός, ο αστυνομικός να σπάει το χέρι του. Τρελά πράγματα, μα την αλήθεια. Μεταφορικό είναι αυτό, ρε παιδί μου. Πώς λέμε, σπάει ο διάολος στο ποδάρι του, σπάει ο αστυνομικός στο χέρι του. Δεν είναι. Και εσύ, αυτά... γιατί επέλεξε να κάνεις αυτή του. Γίνε περιπτεράς. Γίνε αυτά... περιπτεράς, ας πούμε, σε ένα ήρεμο μέρος, σε ένα χωριό. Στον Κολυνδρό. Γιατί, δεν λέει. Γίνε περιπτεράς στον Κολυνδρό. Ωραίος είναι ο Κολυνδρός. Όχι στα 200 και 300 μέτρα μακριά από το γήπεδο. Ακριβώς εκεί δίπλα. Εκεί για να μην ξεχνιόμαστε. Αλλά ξέρεις κάτι, αυτή όλη η διαδικασία είναι για να μπορεί να γίνεται μια καλή προπόνηση, γιατί έρχεται και ο χειμώνας και πρέπει να ξέρουμε πώς θα συμπεριφερόμαστε. Έχει να γίνει. Έτσι και κάνουν αυτή την αναδιάρθρωση, θα παίζουμε 48 φορές ανάμεταξύ μας. Τέλος πάντων, η γριά η άσχημη, όσο στου πέτσι και να τις βάλει στο πρόσωπο, όσο make-up δεν φεύγει η ρητίδα. Το βυζί δεν θα ξαγίνει ποτέ στιτό και ο ποπός. Φιλάρετε. Θα είναι πάντα σακουλιασμένο. Αυτό πάνε να κάνουν τώρα στο πρωτάθλημα. Ό,τι και να κάνουν είναι ένα σάπιο και σανθρό σύστημα. Εμένα δεν μ' αρέσει αυτό που προκαλεί τον κόσμο, όλους μας, όταν εσύ αδικήσαι, ενώ εμένα θα μου συμπεριφερθείς εντελώς διαφορετικά για το ίδιο πράγμα. Ναι. Αυτό είναι πολύ ζώρικο. Ναι. Να κάνεις το ίδιο για όλους, έστω και αν είναι άδικο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό συμβαίνει έτσι κι αλλιώς. Αλλά όταν το κάνεις με διάκριση και το κάνεις τόσο φανερά, εκεί πέρα τα πράγματα αγριεύουν. Και θέλει πολύ προσοχή, γιατί ο κόσμος είναι αγανακτισμένος από όλα αυτά που είπατε πριν. Συσσωρεύτηκε αρκετή πίεση. Δεν ξεχνάω ποτέ, δεν ξεχάσω ποτέ, όσα χρόνια ζω, αυτό το 25 Φεβρουαρίου, 12 Μαΐου, που μου φάνηκε όχι αιωνιότητα, που περνούσε κάθε μέρα πάνω από το σώμα μας και από το μυαλό μας, τρομερό βάρος, φίλε. Τρομερό. Τέλος πάντων. Και φαντάσου τι θα γινόταν αν δεν παίρναμε το κύπελλο ή αν δεν παίζαμε έτσι. Δεν αλλάζει τίποτα, δυστυχώς, και να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Έγινε. Φιλιά πολλά. Γεια σου, φιλάρετε. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Ναι, γεια σας. Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το. Τι κάνεις, καλημέρα. Δόξα τω Θεώ. Ο πού και πού είμαι. Έλα ρε πού και πού. Να σου μιλήσω για ένα περιστατικό. Where and where. Θα μου περιγράψεις περιστατικό. Για ένα περιστατικό που στεναχωρέθηκα αρκετά. Προχθές συνέβη αυτό. Να το πεις. Άκου τώρα. Δεν ξέρω, μπορεί να ήταν και τυχαίο. Ναι. Επειδή ταξιδεύω λόγω της δουλειάς αρκετά αεροπορικός. Ναι. Με τα αεροπλάνα. Επιστρέφω από Αθήνα με την τη γνώση, με τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία. Μία τώρα, έχει το όνομα. Μία έχει το. Ναι. Ωραία, για να καταλάβω. Χρόνια τώρα, όποτε προσγειωνόμαστε στη Θεσσαλονίκη, ναι, έλεγε καλώς ήρθατε στο αεροδρόμιο της Μακεδονίας. Πες μου ότι δεν το είπε. Ξέρεις τι είπε ο πιλότος με το που φτάσαμε και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Καλώς ήρθατε στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω αν το προσέξαν οι άλλοι, αλλά εγώ δηλαδή, επειδή το κάνω σχεδόν κάθε εβδομάδα, λέω μα είναι δυνατόν. Τόσο λέω αν ήταν τυχαίο. Ναι. Καλώς ήρθατε στο αεροδρόμιο της Μακεδονίας, χρόνια τώρα. Καλώς ήρθατε στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Καλώς ήρθατε στο αεροδρόμιο, όχι της Μακεδονίας, στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Αυτή είναι η ονομασία. Στο αεροδρόμιο Μακεδονία, έτσι ακριβώς. Και προχθές είπε καλώς ήρθατε στην Θεσσαλονίκη. Λες να έχει πέσει εντολή. Δεν μπορούμε να. Πρέπει να έχει πέσει σύρμα. Κάτι γίνεται. Εδώ κάπου διάβασα ότι απαγορεύεται πλέον να παίζεται το Μακεδονία 600 του Αλεξάνδρου χώρα. Μαζόξ και τα λοιπά σε συγκεντρώσει και αυτά. Δηλαδή θα πάμε σε τέτοια επίπεδα. Ο Μακεδόνας, ο Κώστας Μακεδόνας με τις ορθοπεταλιές. Θα γίνει Κώστας Νότιο Μακεδόνας. Τι Χαλβατρός Νότιο Μακεδονικό. Αυτό να πάνε. Είναι, τραγικά όλα αυτά είναι. Τραγικά. Όνειδος, ντροπή. Δεν έχω άμα πω αυτά που θέλω, το είπα και άλλη φορά. Την άλλη εβδομάδα ξανακατεβαίνω Αθήνα. Θα το δω στην επιστροφή πραγματικά, δηλαδή θα το τσεκάρω στο τέλος. Θέλω να με πάρεις και αν υπάρχει κάποιος που ακούει την εκπομπή και θα βρεθεί να κάνει πτήση, γιατί πολλοί κόσμοι πηγαίνουν έρχεται Αθήνα
αυτημερών ναι, δουλεύει, ναι, να μας πάρει αύριο, να μας πει, ας το προσέξει και αν όχι είναι με ακόμα... με την εταιρεία, με τη συγκεκριμένη την ελληνική εταιρεία, εντάξει, εντάξει, γιατί οι ξένες εταιρείες δεν το λένε. Για την Aegean μιλάμε τώρα, έτσι, για να μην κρυβόμαστε. Για την Aegean, ναι, και ακόμα πιο ωραία, την ώρα που βγαίνει, γιατί ο πιλότος συνήθως είναι εκεί στην πορτούλα μαζί με τους αεροσυνοδούς, ας ρωτήσει κιόλας, παιδιά, μέχρι τώρα λέγατε πάντα καλώς ήρθατε στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Υπάρχει καμία εντολή ή εσύ, ας πούμε, τυχαία αναφέρθηκες. Ναι. Ρωτήστε κιόλας, δεν είναι κακό να μας πούνε και τα παιδιά. Όχι ότι φταίνουν οι ίδιοι πιλότοι, αν έχουν πάρει καμία εντολή, φίλε, από κανένα υπουργείο, να πούμε, συγκοινωνιών. Έτσι, εκεί δεν υπάρχει. Εγώ θα επιστρέψω πάλι. Μπράβο, κάτω θα σε περιμένω. Θα σε περιμένω θα να μου πεις. Τηλέφωνο, δεν θα μου κάνει καθόλου, βέβαια, έκπληξη, να ξέρεις. Δεν είναι καμία έκπληξη. Τέλος πάντων. Να σε καλά, φίλε. Σε χαιρετώ, σε χαιρετώ. Λοιπόν, μαέστρο, διαλυματούμε και επιστρεφουά. Υπενθυμίζουμε χορηγή πρώτης ώρας, όλα στα όρθια. Επέρωκες γεύσεις, υπέροχες γεύσεις. Και γύρω κοτόπουλο και γύρω χοιρινό και σκεπαστές και κοτόπουλο στη σκάρα. Καταπληκτικά πράγματα. 837-166 λεωφόρο στρατού 18. Γυαλί, γυαλάρες στο Μανολόπουλο. Optics Stores Μανολόπουλος. Τρεις γενιές οπτικά. Εκεί θα πάτε, δίπλα στον Αγιώργη στην Νάπολη. Θα πείτε ότι ακούσατε την εκπομπή και ο φίλος μου ο Μανώλης, ο αδερφός μου Μανώλης, Μανολόπουλος, θα σας περιποιηθεί με τον πιο υπέροχο τρόπο και ποικιλία και τιμές εξαιρετικές. Δεν ξεχνάτε βέβαια ότι στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης θα βρείτε ό,τι θέλετε από την πιο μικρή ηλεκτρική συσκευή μέχρι την πιο μεγάλη και τηλεοράσεις και ψυγεία. Θα βγάλουμε και προσφορές τώρα σε λίγο καιρό μέσα από την εκπομπή και στα κλιματιστικά. Προς το παρόν τηλεοράσεις Sony, εκεί που ξέρετε ότι ολοζώντανη εικόνα θα σας μεταφέρει τον παλμό του Μουντιάλ και των προγραμματικών, γιατί έρχονται και τα προκριματικά τσουλού. Μπάμπα. Να ξέρετε, νωρίς φέτος, 24 παίζουμε μάτς. Τώρα 19 θα μάθουμε τον αντίπαλο. 18 νομίζω θα βγουν τα διαρκείας. Μπάμπαμ. Όμορφα πράγματα. Και βέβαια για ρεύμα στη Βολτέρα. Εκεί θα αποτανθείτε ηλεκτρική ενέργεια στο 2310-475-308. Όμορφα, οικονομικά, εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα για το ρεύμα σας. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έλα. Πάμε. Επειδή ρωτάτε για τα μεταγραφικά, καμία εξέλιξη δεν υπάρχει. Απλά λίγουν τα τελεσίγραφα. Τους περιμένεις μέχρι ενός σημείου και τον Βέρμπλουμ και τον Πούκι. Κάποια στιγμή, παιδιά, κάναμε εξαιρετικές προτάσεις. Πάρα πολλά λεφτά δίνουν. 5 εκατομμύρια δίνουν, φίλε, στον Βέρμπλουμ. Τι γίνεται αυτό? 5 εκατομμύρια. Λοιπόν, ο οποίος ποστάρισε για το Μουντιάλ με τη φανέλα της Ρωσίας και τα λοιπά, Ρωσία μαζί σου και τέτοια πράγματα, και από κάτω έγινε ο χαμός. Από κάτω έγινε ο χαμός. Έλα στον Μπάουκας, αυτά μας έσκασες, έλα στην Μπαουκάρα και τέτοια, τα γνωστά, έτσι. Λοιπόν, λίγουν τα τελεσίγραφα διότι δεν μπορούμε να τους περιμένουμε αιωνιότητα, διότι σήμερα το ημερολόγιο λέει 15 Ιουνίου Παρασκευή. Θυμίζω ότι στις 22 η ομάδα φεύγει για το εξωτερικό. Γεια σας. Άρα ό,τι είναι να γίνει εντός των προσεχών ωρών. Είναι θέμα 24ωρου. Φαντάζομαι, όχι φαντάζομαι, είμαι βέβαιος, ή μάλλον να το πω έτσι, καλό θα ήταν να υπάρχουν εναλλακτικές. Αν ακούσουμε κανένα όχι, γεια σας, θέλω να πάω στο Ακαπούλκο να παίξω, στον FC Ακαπούλκο, μπορεί να πει ο Βέρμπλουμ και εκεί ζεστό κλίμα έχει, ο ΤΕ μου Πούκι μπορεί να πει, εγώ παιδιά θέλω να πάω να παίξω στην Ισλανδία. Στη Φρόιχνγκλμ. Μεγάλη ομάδα η Φρόιχνγκλμ. Εντάξει, οκ, δικαίωμά σου. Πάμε στις γραμμές, περιμένουν και μετά θα πω χορηγούς δεύτερης ώρας. Πάμε να περιμένει ο κόσμος. Καλημέρα σας, ναι. Γεια σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Λοιπόν, για το θέμα της Μακεδονίας θέλω να το δούμε διαφορετικά. Θα δώσουμε το όνομα και μετά θα πούμε ότι απειλούνται από τους Αλβανούς, αλλά μπουκάλουν μέσα να τους κάνουμε προστάτηση. Είναι η καλύτερη λύση. Μάλιστα. Ναι. Δεν υπάρχει άλλη λύση, αφού όλα είναι πουλημένα και όλα είναι δοσμένα, εμείς απλώς φωνάζουμε για να είμαστε φωνή εντιερήμου. Όπως είδες, αδιαφόρησαν πλήρως για τα, για τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια, τα ογκοδέστατα συλλαλητήρια με χιλιάδες κόσμο αγνόησαν πλήρως το λαϊκό αίσθημα και την επιθυμία του κόσμου, σαν να μην υπάρχει. Έτσι. Μα δεν υπάρχουν, γιατί τα πάντα γίνονται για αυτό που θέλουν αυτοί, όχι τι θέλει ο λαός.
αυτοί βγήκαν επάνω, είναι εντεταλμένοι να κάνουν μια δουλειά, θα την κάνουν και όταν θα τους πούνε παιδιά τελειώσατε, ακριβώς, θα κάνουν και τις εκλογές. Θα πάμε σαν τα πρόβατα, όπως είχατε και προχθές, θα πάμε πίσω από την κουρτίνα και θα έχουμε στα μάτια μας κουρτίνες, να ξαναψηφίσουμε, γιατί και κάποιος κύριος είχε πει ότι μετά από τις 4 μέρες μην ψάχνει την Πέμπτη αφού δεν έχουμε. Απλά να ξέρεις ένα πράγμα, ότι η ιστορία θα τους γράψει σαν τους μεγαλύτερους προδότες. Όλους αυτούς, δεν εννοώ μόνο τους τελευταίους που έβαλαν τα φόπλακα, όλους αυτούς που το άφησαν αυτό το θέμα να φτάσει μέχρι εδώ, έτσι, γιατί δεν αφήνουμε απ' έξω τους προηγούμενους. Δεν το λέω, μην ψάχνετε να βρείτε ότι να κατηγορεί τους τωρινούς, άρα γουστάρες προηγούμενους. Εγκληματίες όλοι τους, φίλε. Υπόλογοι, υπόλογοι στον κάθε Έλληνα. Υπόλογοι στον κάθε Έλληνα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Υπόλογοι. Προδότες, φίλε, τέλος. Άστο. Τέλος. Τι να λέμε, και από τα ονόματα, δες και την άποψή μου, από τα ονόματα, το χειρότερο. Το χειρότερο από τα ονόματα αυτά. Πώς να σου πω, το χειρότερο ήταν αυτό, το Βόρεια. Για μένα. Που λέω λόγο στο Νέα, πρόσεξε. Εννοείται καμία κουβέντα, έτσι. Πουθενά το Μακεδονία. Αλλά αν έπρεπε να επιλέξει από αυτά, διάλεξε το Νέα που σημαίνει ότι υπάρχει η παλιά και εγώ είμαι μια νέα, μια καινούργια, μια άλλη, που λέω λόγο. Λέω τώρα. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν έπρεπε πουθενά, φίλε, έπρεπε να υπάρχει Βαρντάρσκα, έπρεπε να υπάρχει κάτι σλάβικο, κάτι άλλο. Να μην υπάρχει γιατί πουθενά το Νέο. Και βάλανε και την χώρα του Νέου Ήλιντεν. Λοιπόν, γιατί ούτε το βάλανε αυτό, αφού είναι σλάβι. Και εκεί υπήρχε είναι μέσα, υπήρχε εκεί για τον αλυτρωτισμό θέμα. Άστο, αδερφέ, είναι τέλος πάντων. Τι να πείστε. Τέλος πάντων. Την αγάπη μου, να σε καλά. Να σε καλά κι εσύ. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Κάερε στα περμητίδο λεβετάρσκε εσοπλικατόριο. Πού σημαίνει? Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι λέμε εμείς? Θα το πω έτσι όπως με αυτά που θα σου πω. Ζούμου σου λέμε και δεν το βάζουμε κάτω και όλα τα καίμε. Αγόρι μου. Κουφάλα νεκροθάφτη, πούλησες και την Μακεδονία, με πούλησες και εμένα τον ασφαλισμένο. Πως τι άσε μου να ξεδώσω λίγο να το πω το καινούριο που περιμένει όλο τον ελληνικό λαό που είναι άρρωστος, που ανήκει στις ευπαθείς ομάδες όπως εμένα. Πέντε γιατρούς, πέντε παθήσεις. Ξέρεις τι κάνει από 1η Ιουλίου, εχθές το βράδυ πήρα τον γιατρό μου τηλέφωνο. Σταματάει τους γιατρούς που πηγαίναμε από τον ΕΟΠΗ, τους βγάζει απόξω. Και το κακό ξέρεις ποιο είναι, ότι κάθε ιατρείο π.χ. Σταυρούπολη, Πολύχνη, Νεάπολη έχει από 5-10 γιατρούς μονάχα. Μάλιστα. Δεν έχει γιατρούς να εξυπηρετηθούμε. Πού θα βρω εγώ τώρα μέσα στα χείρα μια καρφίστα, έναν ενδοκρινολόγο σε όλη τη Θεσσαλονίκη να μου κάνει τις εξετάσεις μου κάθε χρόνο και κάθε τρίμηνο που κάνω. Σε παρακαλώ, αυτό το πράγμα μπορεί να το καταλάβεις. Το 50% των φαρμάκων να τα πληρώνω από την τσέπη μου γιατί είναι εκτός λίστας και μου βγάζει τώρα νόμο. Και πετάει απ' έξω τους γιατρούς από τον ΕΟΠΗ που μας εξυπηρετούσανε. Τραγικό. Μ' ακούσει, έπεσε η γραμμή. Τι να πέσει η γραμμή, τι να σε διακόψω, τι να σου πω. Δεν τα βλέπω και στον πατέρα μου, φίλε. Τα βλέπω και στον πατέρα μου που είναι 84. Δηλαδή δεν ξέρω τι θα κάνω, τι θα κάνω. Πρέπει 1η Ιουλίου 4 παθήσεις να πάω σε γιατρούς. Πού θα τους βρω, πες μου εσύ. Πες μου που είσαι δημοσιογράφος, είσαι πιο πολύ από μένα μέσα στα πράγματα. Πες μου πού να πάω. Να βάλω το χέρι στην τσέπη που μου έφαγε τα λεφτά της κηδείας μου. Ακόμα και με τον έφυγα και με τα χαράτσια και με τα ρεύματα, με τις αυξήσεις. Κύριε Τσίπρα, η σύνταξη, το χαρτζηλίκι που με δίνεις δεν είναι σύνταξη. Είναι χαρτζηλίκι. Και ένα πράγμα να ξέρεις, ότι δεν φτάνει για τίποτα. Ο Έλληνας δεν είναι μόνο για το φάι. Θα χαλάσει και η τηλεόρασή του. Θα χαλάσουν και τα παπούτσια του. Δώσει και στο εγγόνι του να πάρει και μια μπλούζα. Να βοηθήσει και το παιδί του που είναι άνεργο. Άσε μη καταγιστικό. Και κάτι θέλω να πάρω και κορδόνια θέλω να πάρω στα παπούτσια που να μου τα φορολόγησες και τα παπούτσια. Και τα αυγό και το σκάτω από τον κόλο που με συγχωρεί. Την πράξη μου το έχεις φορολογήσει και τα αυγό που πέφτει από τη σκότα στον κόλο το έχεις φορολογήσει. Άσε με ρε ήσυχο ρε. Άσε με θα ανέβω στο τέταρτο να βουτήξω κάτω και να αφήσω ένα μεγάλο βαθόνι. Μέχρι εδώ σε συμφωνώ. Από εδώ και πέρα το χαλάς. Και εγώ δεν συμφωνώ μαζί μου γιατί θα πάω στην κόλαση.
Πρόσεξε. Από γανάκι και τα λέω όλα αυτά. Σχήμα λόγου. Όταν λέμε, πρόσεξε. Άκουσε με. Όταν λέμε επιτρέπεται να πέσει, δεν νοούμε από τον τέταρτο. Επιτρέπεται να σκοντάξει, να πέσει. Α, πρόσεξε, καλά. Το κάνουμε 10 χρόνια πρόσεξε. Που επιτρέπεται να πέσει. Αυτό είναι το χειρότερο που έχει κάνει τώρα από 1η Ιουλίου. Και κάτσε να δει κάτι κουτουλές από το Δεκέμβριο να δει τι θα γίνει. Εγώ ξέρεις, υποψιάζομαι ότι θα φέρει τη Βόρεια Μακεδονία τους γιατρούς στη Νότια Μακεδονία σιγά σιγά. Όπως είπε και το άλλο το παλικάρι με το αεροπλάνο. Έγινε, Παύλε μου. Κι άλλος το έχει κάνει θέμα. Κι άλλος το έχει κάνει θέμα αυτό. Άκουγα σε ένα μπάνιο εκείνη την ώρα. Έτσι είπε. Καλώς ήλθατε στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Όχι Μακεδονία όπως έλεγε πάντα. Το κάνα θέμα εδώ πέρα στη γειτονιά μου. Σε φιλώ. Αυτό είχα να πω. Καλώς σε φιλώ. Από το Κυριακό και ο Θεός βοηθός. Μόνο ο Θεός θα μας βοηθήσει. Κανάς άλλος. Γεια σου Παύλε μου. Γεια σου Παύλε μου. Ψύχρεμα. Ψύχρεμα. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Να πεις ο κόσμος. Καλημέρα. Ναι, έλα αδερφέ. Καλημέρα. Γεια σε ακούω, έλα φίλε μου. Είμαι ο Πασχαλίδης που κέρδισα ότι... Γεια σου ρε Πασχαλίδη. Φωτογραφική. Πήγες, μπράβο ρε φίλε, καλά. Μπράβο, πολύ χαίρομαι. Κύριος ωραίος. Κύριος, άψογος, άρχοντας φίλε, άρχοντας. Πάρα πολύ ωραίο. Sony έτσι, Sony. Sony. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Sony και καλά. Σώνει και καλά, δεν υπάρχει φίλε, Αλημάρκα, μπράβο. Πολύ χαίρομαι, πολύ χαίρομαι. Έτσι να βγαίνετε, να λέτε, να επιβεβαιώνετε, όχι ότι υπάρχει καμία αμφιβολία. Ξέρω τι κάνω 19 χρόνια, αν δίνω ή δεν δίνω τα δώρα, αλλά... Το νούμερο 2. Το στενοχώρησα. Μα δεν τι είχα ρυθμίσει φίλε, θέλω να είμαι δίκαιος έτσι και σωστός. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, μπράβο. Και να πούμε κάτι έτσι για να ευθυμίσουμε, πρέπει να πάρουμε τον μπούκι. Ναι. Για να φωνάζουμε το σύνθημα, δεν είμαστε τραμπούκι, έχω πουκι. Μπράβο, πάρα πολύ ωραίο και το τραμπούκι. Άρα έχουμε σεντούκι, μπορούμε χαστούκι. Να λέμε, ναι. Γαύρι, δεν είμαστε τραμπούκι, ναι. Έχουμε το μπούκι. Πολύ ωραία που βάζεις τους γαύρους μέσα, εγώ δεν πήγε και το μυαλό μου, πραγματικά. Με εκπλήσεις. Και τα μικρίνια και τα, και τα σταπόδια όλα βάλτα. Έτσι. Έτσι με εκπλήσεις, πραγματικά δεν είναι, δεν είχα στο καλό. Εγώ, εκπλήσομαι ο ίδιος. I'm falling from the clouds. Πάρα πολύ ωραία. Γεια σου Πασχαλίδη. Να σε πάντα τυχερός φίλε. Ζουμου σου αδερφέ μου. Έγινε, ευχαριστώ. Ζουμου σου. Α, αυτά είναι. Τις κινησιοθεραπείες μου γράφει Χρύσα για τα παιδιά άμεσα, τα πληρώνουμε κάθε μήνα. Και μετά από 9 μήνες σε βάζουν τα χρήματα, δηλαδή αν έχεις μισθό 500 ευρώ, όπως σχεδόν όλοι, πρέπει τα 200 να τα πληρώσεις από την τσέπη σου. Πρέπει να κάνουμε ειδικές εκπομπές για αυτά, θα είναι πολύ στενάχωρες, θα είμαστε πολύ πικρόχολοι με ανθρώπους οι οποίοι έχουν θέσεις και δεν έχουν κατέβει, αν τους ρωτήσεις πόσο κάνει φίλε το ψωμί, το καρβέλι, πόσο κάνει. Δεν πάνε πουθενά, πόσο πληρώνω για τα ρούχα του παιδιού μου, πόσο πληρώνω για τα δόντια του, πόσο πληρώνω για όλα αυτά. Πάμε, τέλος πάντων. Πάμε, παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Πάμε στον επόμενο, μέθ' επόμενο. Έλα, ναι. Καλώς τον, έλα, Κωστάκη, καλημέρα. Καλώς τον, ναι. Έλα. Ο Τάσος είμαι από την παλιά στην γειτονιά. Γεια σου ρε Τάσε. Τι γίνεται. Τι κάνεις, μου. Καλά αδερφέ. Καλά. Ζουμού σου, τι να κάνω. Μπράβο, ωραία. Λοιπόν, δεν μου λες, το 92 πόσο χρονό ήσουν, α? Το 92 είμαι, το 71 γεννηθής, άρα ήμουνα 12. Ναι. Δεν μου λες, 12 στα 13. Τι... Έλα, ήμουνα 21. Ναι. Ναι. Μπράβο, θυμάσαι τι είχε πει τότε ο μπαμπάς του Κούλη. Πώς δεν θυμάμαι. Ότι σε 10-15 χρόνια λέει το έχουν ξεχάσει όλο το όνομα. Μπράβο. Ναι. Μπράβο. Ναι. Έτσι. Δεν το ξεχάσει. Άρα... Το... Έλα που δεν το ξεχάσαμε όμως. Άντε, ναι. Κάποτε κοίταξα. Τι είναι να το ξεχάσει, κάποτε... φίλε. Νούμερο γκόμενας που είχε μια τουρίστρα που είχε έρθει, φίλε, από τον Blomqvist και την είχε γνωρίσει ένα καλοκαίρι, α πούμε, στις Πέτσες. Τι είναι, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Κοίταξα να δεις. Θα το ξεχάσουν, δεν είναι. Κάποτε είχε πει ένας πολιτικός, λύθη στο παρελθόν, πίστη στο μέλλον. Συγγνώμη, είχε πει λύθη, όχι ηλίθη. Ναι, έτσι λύθη. Λέει μια φορά. Αλλά εμείς είμαστε τόσο ηλίθιοι που έχουμε πέσει σε τέτοια μεγάλη λύθη. Δυστυχώς. Δεν ξέρω αν ξέρουν τι σημαίνει ορισμένοι το λύθη. Λύθη σημαίνει, ξεχνάω, από εκεί βγαίνει και η λέξη λίθαργος. Δηλαδή, η λησμονιά. Ακριβώς. Τα σβήνω όλα. Λήθη. Δηλαδή ξέχαστο. Ρε παιδί μου, δεν υπάρχει κάτι. Λήθη. Από εκεί βγαίνει. Από εκεί βγαίνει και ο λίθαργος. Λήθη. Ναι. Που δεν ξεχνάμε, όχι τι έγινε πριν από 45 χρόνια, τότε, ναι. Με την πρώην και τα λοιπά. Ναι. Αλλά ξεχνάμε και τι έχει γίνει πριν από 2-3 χρόνια. Αυτό είναι το χειρότερο. Κατάλαβες. Δηλαδή, αυτοί που έχουν Αλτσχάιμερ,
θυμούνται καλύτερα τα παλιά από ότι τα καινούργια. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι το εξής. Ότι ποιος έδωσε το όνομα το Πουγουδού μου και τι σημαίνει μου. Μα ακριβώς, μα έχω πει πολλές φορές. Ακόμα και αυτή η αποδοχή του προσωρινού ονόματος ήταν ένα μεγάλο λάθος. Γιατί τους δίνεις το δικαίωμα να γυρίσουν τώρα και να πούνε ρε παιδιά, τι κάνετε έτσι. Αφού το είχατε δεχτεί εσείς. Και να βλέπεις τώρα στα κανάλια να λένε πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ποιας Μακεδονίας, ρε. Ποιας Μακεδονίας. Αυτό είναι μια πρώτη εκφόρηση τεράστια. Είναι ένα πρώτο βήμα. Να το δεύτερο βήμα. Επομένως, από ποιους έγινε η πρώτη προδοσία. Τώρα μην λέμε χαζομάρες. Δηλαδή ψάχνουμε να βρούμε ποιος ήταν ο προδότης. Αν ήταν ο πιο δεν ξέρουμε, αδερφέ, όσοι τα τελευταία χρόνια, και δεν μιλάω για 2 και 3 χρόνια. Αυτό ακριβώς. Όσοι τα, όλα τα τελευταία χρόνια κοιμήθηκαν είτε από βλακεία, είτε από δόλο, από δόλο εσύ το πιστεύεις και σχέδιο. Ότι από βλακεία. Εγώ νομίζω πάντα από δόλο γίνεται ό,τι γίνεται. Να σου πω. Πάντα. Είτε από πιέσεις έμεσες, είτε από πιέσεις άμεσες. Αυτό γίνεται μια ζωή. Τι να συζητάμε τώρα. Έχει να αδερφέ. Όπως είπε και ο Παύλος, συγγνώμη για μισό λεπτό. Για περί συντάξεων και τα λοιπά. Ποιος έβαλε το χέρι στα ταμεία των συντάξεων. Το θυμάται κανένας. Ο οποίος είναι σήμερα στο απειρόβλητο. Και ποιοι παίξανε και στο χρηματιστήριο τα αποθέματα. Δηλαδή έχουν γίνει εγκλήματα. Εγκλήματα. Αυτόν εννοώ, το Λαδέμπορα που τα έπαιξε στο χρηματιστήριο ή τον άλλον με τα δομημένα ομόλογα. Αλλά γι' αυτό σου λέω έχει πέσει. Κανένας δεν βγαίνει απ' έξω, φίλε. Είναι όλοι συνένοχοι. Τωρινή, πρώην, επόμενη. Κανένας δεν νοιάστηκε για τον Κοσμάκη. Κανένας. Έγινε, σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, Κωστή. Καλώ το παιδί. Έλα, γόρι μου. Τι γίνεται. Μου δίνετε και το όνομά σας να σας βάλω για 2 κιλά παγωτό από το ζαχαροπλαστείο Νικολαίδης και για τραπέζι λαδόκολα άμα θέλετε. Άμα γουστάρετε, άμα δεν γουστάρετε. Δεν θα μπορέσω ρε φίλε, δυστυχώς. Για πες λοιπόν. Λοιπόν, ρε παιδιά, δεν καταλάβατε όλοι τι έκανε να πούμε ο μεγάλος ο Τσίπρας να πούμε ρε παιδιά. Για πες τι έκανε. Τι έκανε ρε φίλε. Αναδιάθρωση. Νότια Μακεδονία. Νότια Μακεδονία. Αύριο μεθαύριο Νότια Αλβανία, μετά Ανατολική Ιταλία, μετά Βεβαίως. Δυτική Τουρκία. Έτσι. Και τι γίνεται αυτομάτως ρε κορόιδα όλοι που δεν σκέφτεστε τίποτα. Πρωταθληματάρα φίλε, Champions League. Όχι βρε τι πρωταθληματάρα. Πάνε τα χρέη της Ελλάδος και σε όλη την γειτονιά μας ρε φίλε. Τα μοιραζόμαστε πολύ ωραία σκεπτικό φίλε. Έτσι δεν καταλαβαίνετε ρε το παιδί έχει μυαλό ρε. Βέβαια. Ρε τι νομίζετε ρε έτσι θα κάνει ρε. Έχει σχέδιο ρε ο άνθρωπος ρε. Δεν το σκεφτήκαμε ρε φίλε είδες. Καλά τι λες τώρα ρε φίλε. Τι κάνεις ρε. Από 500 δις που χρωστάς. Πάει στα 50, στα 30. Ακριβώς. Αλλιώς είναι να τα χρωστάς μόνος σου, αλλιώς είναι. Δίνεις τώρα 5-10 περιοχές, κανένα νησί, καμιά βόρεια ήπειρο, να πούμε καμιά αγγλική. Όχι, όχι, δίνεις. Λες το όνομα. Λένε το όνομα, ρε παιδί, αυτό λέω, δίνεις, ρε παιδί μου. Και αντί να χρωστάς μόνος σου, ας πούμε, εσύ τα 500, φέρνεις άλλους 5-10 και τα μοιράζεται. Μπράβο, φίλε. Εφιέστατο. Έχουμε σχέδιο, ρε φίλε. Σε παρακαλώ. Τι κάνουμε εδώ πέρα. Τζιτζίκια πεταλώνουμε, φίδια λούζουμε. Ναι. Ωραία. Δεν μου λες κανένα νέο, έχουμε για την Παοκάρα. Περιμένουμε λίγουν τα... Τα ομόλογα. Τα ομόλογα έχουν λήξει εδώ και πολύ καιρό φίλε. Λίγουν τα τελεσίγραφα γιατί δόθηκαν τελεσίγραφα. Σας περιμένουμε αρκετά. Πρέπει να αποφασίσετε εντός ολίγων ημερών πλέον. Έτσι διότι υπάρχει αυτό τα θέματα τους. Τρέχουν τώρα 2-3 εβδομάδες και του Βέρμπλουμ και του Πούκη. Υπάρχουν εναλλακτικές έτοιμες. Σε περίπτωση που αυτοί πούν τελικά δεν ερχόμαστε, οκ, σύ και με καντάρ. Ναι. Δεν θα κλάψω για κανέναν από αυτούς, παιδιά. Προσέξτε. Καλά, μόνο μη φύγει κάποιος από τους Πρίγιοβιτς, Μάτος, Βαρέλα, Πέλκα, Πασχαλάκη, Βιερίνια, Μπίσεσβαρ. Για μένα αυτή είναι η βάση. Κανένας από αυτούς. Κανένας. Έτσι. Τώρα θα μου πεις άμα βάλει 4 γκολ ο Πρίγιοβιτς στο Μουντιάλ και έρθει όλος με μια δεκαρού και σου πει 10 χαρτιά, δεν θα τον δώσεις. Τον κρατάς, άμα η πρόταση είναι όχι από Κατάρ και Κίνες, δεν πάει εκεί. Δεν μπορείς, δε φίλε, αλλά αν έρθει μια Αγγλική, εγώ σου λέω έρθει η Everton, μια μέτρια Αγγλική. Και του πει σε θέλω. Πάρε τη ρήτρα 10 μύρια, κύριε Πάοκ, τι θα κάνει μετά. Δεν μπορεί να πει τίποτα. Όχι, να μα θα θέλει ο παίκτης να πάει σε ένα πρωτάθλημα πιο προηγμένο. Τέλος πάντων. Έγινε. Έγινε σε χαιρετώ. Λοιπόν,
Καλημέρα στη Δέσποινα την Κυριακή. Δουλειά σου, Δεσποινάκι μου. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους μου σου. Καλημέρα στον Χρήστο Γκολοβό. Έρχεται ο Αμπελόης, ο Βαγγέλης, στα κρασιά. Θα σου στείλω μέσα στο Messenger το τηλέφωνο του, θα είναι εκεί. Και θέλει να βρεθείτε με τα παιδιά. Θέλει να έρθει στο σύνδεσμο να σας γνωρίσει. Το παουτσάκι, το άρρωστο. Λοιπόν, καλημέρα Χρήστο Γκολοβέ. Καλό τριμήρο όρου. Φέρε τον Κόντε. Δεν θα παρακαλάμε τον Πούκι μια ζωή. Η δική μου η πληροφορία λέει ότι του Κόντε είναι πιο μακριά. Ότι δεν θέλει να πάει σε μια λύση αυτού του είδους. Την θεωρεί μια, okay, μια απλά καλή λύση στην επίθεση. Θέλει να πάει σε μια ανώτερη λύση ποδοσφαιρικά. Και γι' αυτό και περιμένει τον Πούκι. Γι' αυτό αν δεν έρθει ο Πούκι θα ψάξει έναν άλλον Πούκι και όχι τον Κόντε. Δεν τον θεωρεί τον Κόντε μια λύση προτεραιότητας. Μια τέλος πάντων λύση που είναι από το πάνω ράφι. Και είναι δικαίωμά του. Μιλάμε για τον προπονητή. Βασικά αυτός αποφασίζει, έτσι. Και έχει κάθε δικαίωμα. Το κέρδισε αυτό το δικαίωμα ο Λουτσέσκου. Αυτή την πληροφορία έχω εγώ. Καλημέρα στον Κώστα τον Αλταλίκη. Λοιπόν, που έχει βάλει, βάζετε βιντεάκια και για τη Μακεδονία. Βεβαίως. Παιδιά, αναγκαζόμαστε πολλές φορές όταν βγαίνουν ακραίες εκφράσεις. Με θανάτους, με αυτά τα σβήνουμε. Σας παρακαλώ, μπορείτε να εκφράσετε αυτό που θέλετε στην ομάδα μας. Βλέπετε, δεν έχω φίλτρο. Αλλά δεν μπορούμε κι εμείς να είμαστε όλη μέρα από πάνω. Όταν έφτιασε θάνατο ή όταν καταργέσαι καρκίνους αυτά και τα λοιπά, τάφους, ιστορίες και τα λοιπά, ακόμα και εσύ που μπορεί να έχεις μια σωστή άποψη για το ότι ξεπουλιέται ας πούμε η πατρίδα μας, το χάνεις φίλε το δίκιο σου. Το χάνεις, αναγκάζομαι και σε σβήνω και έτσι είναι κρίμα να χαθεί μια άποψη που μπορεί να έχει δίκιο μέσα και σωστό. Βρες τον τρόπο να μην είναι αυτό το πράγμα μηνύσιμο, να μην χάσεις και το δίκιο σου. Ή να με σε χαρακτηρίζουν και οι άλλοι που μιλάς με τέτοιο τρόπο. Υπάρχει η ελληνική γλώσσα, δόξα τω Θεώ, σου δίνει διεξόδους άπειρες φίλε. Να τον ξεφτελίσεις τον άλλο, να τον διαπομπεύσεις, χωρίς να χρειαστεί να μπει σε τέτοια μονοπάτια, άμα θες. Καλημέρα στον Ηλία το Σταφυλίδη. Ζούμε, σου λέμε και Μουντιάλ πρωί και βράδυ. Βλέπουμε καλημέρα από ασπρόμαυρη Σουηδία, Χέλσιμπορκ. Γεια σου, Λάρη Καρακίτσο. Χαρές και λύπες μαζί, Ζουμουσού. Γεια σου, Βαγγέλη Παρατσουκίδη. Καλημέρα, Κωστή. Ζουμουσάκια, πάω, κρελέμε και κάθε πίκρα και με. Χλάτς, χλούτς, χαιρετίσματα στην πιο όμορφη ομάδα. Ακούει από ψηλά εκεί, στο Σούφου Παραδείσου, τα Ζουμουσάκια μαζί με την ντουλάρα μας. Γεια σου, Γιάννη Κανάρη. Λοιπόν, λέει, αγόρασα, βάζει τρομερά quiz ο Γιάννης και από κάτω γίνεται σφαγή. Αγόρασα ένα εισιτήριο 1 ευρώ και το πούλησα 8 ευρώ. Τότε αγόρασα ξανά το ίδιο εισιτήριο για 9 ευρώ και το πούλησα 10. Πόσα χρήματα κέρδισα? Μπαίνει σε από κάτω και του λέει, ρώτα τον Τζίπρα. Δηλαδή, εδώ φωτογραφία με τον Στριβανίσιο. Φίλε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ, δες. Γεια σου, Παυλάρα μου. Δεν θέλω να συγχύζεστε και κυρίως δεν θέλω να φτάνετε σε τέτοιες ούτε καν για λόγο να το λέτε, ούτε καν σχήμα λόγου. Καλημέρα, ο Χρήστος Αβρακίδης έχει βάλει φυσικά, έβαλε το ποστάρισμα με τους 3 αστυνομικούς τραυματίες από τις συμπλοκές στο ΣΕΦ, το ποστάρισμα που έκανε ο Γιώργος Σαββίδης. Ντροπή σας, ο Σαββίδης φταίει, το είπα για νωρίτερα. Ο Γιώργος ο Κουρίδης μου έχει γράψει χθες, απαγορεύεται το εμβατήριο. Μακεδονία εξακουστεί ειδικά από δημόσιους λειτουργούς, δηλαδή στρατό, αστυνομία, πυροσβεστική, λιμενικό. Με λίγα λόγια, παρελάσει τα αγήματα, θα τραγουδούν το περνά, περνά η μέλισσα ή το ήταν ένα μικρό καράβι, με σκοπό την ενδυνάμωση της φιλίας των δύο λαών. Απαγορεύεται η όποια αναγραφή περί Μακεδονίας και μακεδονικού αγώνα σε σχολικά βιβλία. Αυτά είναι. Αυτά. Θα πάμε σε διάλειμμα. Δεν είπα. Χορηγός δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Εξαιρετικές και υπέροχες γεύσεις. 705-750 τη λιβεριά. Υπέροχα πράγματα. Υπέροχα πράγματα τρώτε εκεί. Εδώ και 16 χρόνια. Φυσικά δεν ξεχνάτε την υπέροχη ιστορία με την ταυτότητα υγεία ζωή. 2310-655-655. Με 65 μόνο ευρώ το χρόνο για ένα άτομο. Με 99 για τετραμελή οικογένεια και μαγνητική δωρεάν. Και γενική αίμα του δωρεάν μια φορά το χρόνο και καθαρισμό δοντιών και check-up γενικό εντελώς δωρεάν, παιδιά. Δεν έχει συμμετοχή τόσο κτλ. Μόνο για τη μαγνητική θέλετε ένα 50 για συμμετοχή. Δηλαδή κάνετε αμέσως απόσβεση. Ξεχάστε τις ουρές και βέβαια στη Euromedica 24 ώρες το 24ωρο στον κορυφαίο όμιλο. Στον κορυφαίο όμιλο στη Euromedica visualstore.gr για οτιδήποτε θέλετε. Κορυφαίο ηλεκτρονικό κατάστημα για την αγορά ποιοτικών και επώνυμων προϊόντων ήχων, εικόνας, ειδικών μπαταριών. Car Audio με αδιάβροχα Bluetooth speakers, μικρά και μεγάλα, της εταιρείας Mac Audio, με μεγάλη διάρκεια μπαταρίας για ένα καλοκαίρι γεμάτο, με όμορφες μουσικές στις αρεσκίες σας. Τα πάντα όλα σούξου μουξου. Για τέντα επίσης, τέντα home, Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης, 430-011
καταπληκτικά πανιά, πανέμορφα και πολύ ανθεκτικά με μηχανισμού Σόφι, καλαμαριά, πολύγνη Χαλκιδική. Αυτός είναι ο αυθεντικός Χαντουρτζίδης, ο μπαμπάς ο Γιώργος με τον ιό το Γιάννη και ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Γι' αυτό περνάνε τις τέντες στα κορυφαία καταστήματα, σε κορυφαίους εμπορικούς χώρους. Και βέβαια για τα αρτοζωγοπλαστεία Νικολαίδης, έχουμε πει πάρα πολλές φορές στην Καραολού και Δημητρίου και στα δύο καταστήματα, υπέροχο παγωτό ημέρας, υπέροχα αρτοσκευάσματα, ψωμιά και στο Λαγκαδά απέναντι τον ΟΑΕΔ. Ζαχαροπλαστία, Άρτος Ζαχαροπλαστία, Νικολαίδης. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Μεγάλο τραγούδι, πολύ μεγάλο. Κατεμέ, που λέει και ο Γάλλος δεξιός μπακ της Μοπελιέ. Πέρασε και λέει ένα διάστημα από την Μπαστιά. Εδώ είμαστε! Ζουμουσού λέμε! Το Ζουμουσού δεν μπορούσε να είναι Γάλλος αριστερός εξτρέμ. Ε? Νικολάς Ζουμουσού. Χαφάκι. Μπορεί, μπορεί και χαφ, και χαφ. Ναι, ναι, γιατί όχι, γιατί όχι. Εξαροκτάρι. Ο Γάλλος Νικολάς Ζουμουσού. Και θα γράφετε βέβαια στο τέλος, θα έχει διάφορα που δεν τα προφέρουμε. Δηλαδή, Ζουμουσούτ. Θα υπάρχει κάποιο σύμφωνο που δεν το προφέρει. Τα γαλλικά έχουν αυτό, ρε παιδί μου. Κανονικά. Μομπελιέρ γράφετε. Λέει να το διαβάζει Μομπελιέ. Πάμε στις γραμμές για ένα 20 λεπτό ακόμα. 2310-287-888. Δεν έχετε σήμερα πολύ μεγάλη όρεξη για το τραπέζι και για τα παγωτά. Καλά, εντάξει, οκ, όπως θέλετε ρε παιδιά, με το ζώνη δεν, καλομάθατε έτσι. Ταμπλετάκια, τηλεφωνάκια, τηλεοράσεις, ταξιδάκια, κρεατάρες, εδώ είμαστε. Πάμε, πάμε πουλάκια μου, πάμε. Καλημέρα σας, μπαίνετε στο zoomusu.gr, εκεί είναι η εκπομπή σε Πανάλα. Το απογευματάκι την ανεβάζει ο μεγάλος Γιάννης Μανουκίδης μαζί με Ιό Νικόλα και έχετε την ευκαιρία να ακούσετε πόσο καλή είμαστε στην επανάληψη. Καλημέρα σας, ναι. Μήπως γνωρίζετε για ποιο λόγο του χρόνου θα τρώμε μείον 10 και θα παίρνουν άλλοι το πρωτάθλημα ενώ εμείς πάλι θα ταξίσουμε? Για πες! Γιατί απλά ακουστεί κάποια στιγμή θα τραγουδάμε πάω κολεόλεο, πάω κολεόλεο, πάω κολεόλεο, πάω κολεόλεο. Μείον 10 σου. Πάω κολεόλεο, πάω κολεόλεο. Έτσι, έτσι. Κατάλαβες Κωστή? Βεβαίως κατάλαβα. Καλά το πήγες. Θα τραγουδάμε κάτι τέτοιο, δηλαδή σαν τη Μακεδονία και θα μας δένει κάτι αφαίρεση, βεβαίως, αφαίρεση. Αντεθνικό σύνθημα μπορεί να ζούμε. Προσβάλλει στη γείτονα χώρα. Μπράβο, χωρίζεται τη Μακεδονία στα δύο και τα λοιπά. Βεβαίως, τι είστε εσείς. Το θέμα είναι άλλο. Θρύλε θυμίσου. Εδώ είναι Νότια Μακεδονία και τι παίζει δηλαδή τώρα, τι θα γίνει. Εμείς θα σε. Εσύ θα προσκυνάς. Χαλάει και το σύνθημα. Έχω κουραστεί, ρε φίλε. Έχω κουραστεί. Με όλα αυτά δηλαδή δεν υπάρχουν. Και κάτι ακόμα είναι αρχή. Περίμενε. Αυτοί ετοιμάζουν κι άλλα. Κάτσε. Θα δεις και για την Αλβανία τι θα γίνει. Περίμενε. Λοιπόν, όσο για το Ζουμουσού που είπες, θα ήταν επιθετικός Κωστή. Επιθετικός πιστεύεις? Ζεπιέρ Ζουμουσού, 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 Ζουμουσού. Ακριβώς. Ζουμπιέρ, μου αρέσει το Ζουμπιέρ. Εγώ είπα Νικολά. Επιθετικός θα ήταν Κωστή. Επιθετικός, θα το δεχτώ, σωστό. Λοιπόν, εξάλλου είμαστε παιδιά που μεγαλώσαμε με γαλλικά και πιάνο. Και χουφτώνω, όχι μόνο πιάνο. Λοιπόν, άκου λίγο, όπως είπες και για το Λεβέκ στην αρχή. Τελευταία φορά τραυματίστηκε όταν έκαναν ενός λεπτού στη γη, να ξέρεις. Εκεί ήταν, εκεί τότε. Έπαθε αφωνία, κατέστρεψε αφωνικές κορδές. Για ποιο λόγο δεν μιλάνε, τραυματίστηκε. Εσύ είδε την ταινία Άγρια Ορχιδέα με την Κάρεό της και έπαθε οτίτιδα. Τι να λέμε τώρα. Ω, η Κάρεό της είναι Άγρια Ορχιδέα, φίλε. Λοιπόν, σου άρεσε αυτό το πανέβασα με την Τριβανίσιο. Είσαι πολύ δυνατός, φίλε. Πολύ δυνατός. Καλύτερα θα ήταν να την έκοβες να πίνες απ' έξω. Φιλιά! Γεια σου Τσουκνίδα! Όχι, βάλε στις σκληρώσεις βάλε με. Σε έβαλα και στις σκληρώσεις. Μανώλης 600. Φιλιά. Okay. Bye. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Εγώ είμαι. Εσύ, έχεις αμφιβολία ότι είσαι εσύ, να το δούμε. Γιατί είναι ένα θέμα αυτό, άμα δεν είσαι εσύ. Για πες. Ξέρω εγώ, μπορεί. Μπορεί να είμαι άλλος. Μπορεί να είναι κανένας άλλος να δούμε. Φοβερό! Μπορώ να λέγομαι και εγώ Μακεδόνας ή όχι? Α, τι, βόρειο ή νότιο? Ή δυτικό ανατολικό Μακεδόνας? Πρέπει να το δούμε αυτό, φίλε, τώρα. Παίζουμε σε νέα επίπεδα. Υπόγεια Μακεδονία υπάρχει. Υπόγεια Μακεδονία. Πάρα πολύ. Επίσης εναέρια. Και αυτό παίζει. Εναέρια. Γιατί όχι. Διαστημική.
Έτσι. Ένα κομμάτι της Ελλήνια λέγεται Μακεδονία, γίνεται. Βεβαίως. Κοίταξε να δεις, λέει, θα πούνε, μη λέτε μαλαμπή, εμείς αυτοί τις ξεκίνησαν. Εμείς ξεκινήσαμε, εσύ το ξεκίνησες. Όπως το ανέκδοτο. Εγώ το εσείς το ξεκινήσατε. Εσύ την ξεκινήσετε τη μαλαμπή, πάει σύννεφο, θα βρέξει κιόλας. Άννα, μπράβο, δεν φταίει ο ασθενής, φταίει ότι έκοψε τα χάπια του. Αυτό είναι το θέμα. Ακριβώς. Ξυπνάει ο άλλος από το κόμμα, λέει, α, λέει γιατρέ. Πριν την εγχείρηση, λέει, δεν είχατε μουσεί. Δεν είμαι ο, δεν είμαι ο γιατρός. Δεν είμαι ο γιατρός. Σκληρώσεις, μπορώ να πω σκληρώσεις. Βεβαίως να μπεις, μπήκες. 374, ναι, εντάξει. Πες μου λίγο όνομα. Σύφης, ο περίεργος. Σύφης, ο περίεργος. Ξαναρώτησα και την άλλη φορά το περίεργος ότι έχω ας πούμε δίψα για μάθηση, είμαι περίεργος να μάθω τι γίνεται, είμαι λίγο περίεργος, ξέρω εγώ. Θα σου πω μια ατάκα που θα την καταλάβεις καλά. Βεβαίως. Αν αυτοί από εκεί κάτω νομίζουν ότι του χρόνου πάγκου θα πάρει πρωτάθλημα και είναι περίεργοι, να ξέρουν ότι εμείς είμαστε πιο περίεργοι. Ότι εδώ είναι τα κεντρικά της περιέργειας. Εμείς δίνουμε το franchise, να ξέρετε. Από εδώ φεύγει η στάμπα. Άντε, άντε φιλιά. Γεια σου Σύφη, γεια σου Σύφη. Όχι στον πρωταθλητή μέσω play-offs. Δεν πρέπει σε αυτό το πράγμα να βάλουμε υπογραφή. Τόσα χρόνια ο πρώτος έπαιρνε το πρωτάθλημα και άφηνε εμάς να σκοτωνόμαστε. Τώρα που εμείς, αν τα πράγματα μείνουν έτσι όπως είναι και όπως δείχνουν, γιατί οι άλλοι αποδυναμώνονται μόνο και κάνουν κάτι ψευτομεταγραφές, ανέδειξαν το Φετβατζίδη σαν να ήρθε ο Κουν Αγουέρο, μείγμα με Νεϊμάρ, Μέση και Κριστιάνο Ρονάλντο μαζί. Ποιον τον Φετβατζίδη που ήταν ξεχασμένος, να πούμε εκεί που οι καμήλες κάνουν οπισθογωνία για να παρκάρουν στην έρημο. Να μείνει έτσι. Κανένας πρωταθλητής δεν θα πάρει μέρος στα playoffs. Αν υπογράψουμε, αν συνυπογράψουμε σε αυτό, τους δίνουμε το δικαίωμα. Ό,τι θα χτίσουμε μέσα στη σεζόν, που εγώ λέω μέσα στη σεζόν, θα είμαστε μπροστά. Να μπορεί ο άλλος στα playoffs και βαθμούς να σου αφαιρέσει. Μου το κάνανε μια φορά με μείον 15. Δεν έχουν καμία τσίπα και κανένα δισταγμό να το ξανακάνουν. Είδατε φέτος. Κινήσαν γη και ουρανό για να φάμε μείον 9 να το πάρει η Χάρτινη. Ποιος μου λέει εμένα αυτό σε ένα μηδένι απάντηση ότι θα το ξανακάνουν του χρόνου. Να μπορεί να σε αγγίξει στο τέλος. Να μπορεί να σε τιμωρήσει. Να μπορεί να σε σφαγιάσει στα playoffs. Και να σου στερήσει αυτό που δικαιωματικά θα έχει πάρει όλο τον χρόνο. Γιατί αν μπει και ο πρωταθλητής στα playoffs, μην περιμένετε ότι θα έχει μια τεράστια βάντα. Θα πάνε να το ισοσκελίσουν το πράγμα. Θα πάνε να το βάλουν ζυγαριά να μπαίνει και να δίνει μάχη στο τέλος. Έμνα σε πρώτος όλο τον χρόνο και έμ στο τέλος, αφού τώρα είναι ο ΠΑΟΚ δυνατός, όσο ήταν ο Γαύρος, μια χαρά. Πρωτάθλημα, διακοπές από το Μάιο αυτή, αρχές Μαΐου, ξεκούραστα, τα 25 μοίρια στην τσεπούλα, ζω μια υπέροχη κατάσταση, ήταν το πράγμα. Ζωάρα, όχι υπογραφή σε αυτό το πράγμα. Το λέμε συνέχεια. Αν δεν συνυπογράψει ο ΠΑΟΚ, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό. Ας το Βασιλιάδη να λέει, ο Βασιλιάδης πανηγύρισε το πρωτάθλημα ΤΣΑΕΚ. Η έγνοια του ήταν πώς θα γίνει φιέστα, λέει. Να δούμε με τη φιέστα ΤΣΑΕΚ, λέει, τι θα γίνει κτλ. Είχε προκαταλάβει την δικαστική απόφαση της Σκουτέρη και του Καποδίστρια. Εκ των προτέρων είχε πει ότι ο ΠΑΟΚ, ας πρόσεχε λίγο, γι' αυτά μας ορμηνεύουν κιόλας αυτοί οι τύποι. Τι να πω. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνετε, πώς είστε? Έλα Χριστάρα μου. Έλα, έλα αδερφέ. Έφυγε ο Ισουρωτή από χορηγός, να ξέρετε το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα του κύριου Βασιλιάδη θα λέγεται Μακαρόνια με κιμά λίγκ. πολύ ωραία. Είναι το αγαπημένο του φαγητό, λέει, γι' αυτό και επειδή αυτός λέει θα δώσει τα λεφτά στις ομάδες, θα το ονοματίσει και ανάλογα όπως θέλει. Ναι. Τι. Τι, γιατί. Πολύ ωραία. Ούτως ή άλλως δεν έχρησε πρωτολήτρια την ΑΕΚ με όλους τους τρόπους που προσπάθησε από την αρχή μέχρι το τέλος. Κανονικά. Δεν απαγόρευσε από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ να πηγαίνουν εκτός, έκλεινε τα γήπεδα παντού για πρώτη φορά στα χρονικά μόνο στα γήπεδα που έπαιζε ο ΠΑΟΚ, ήταν μόνο διαρκείας. Αυτός δεν τα έκανε όλα. Κανονικά και με τον νόμο. Λοιπόν, όλες οι διατάξεις ήταν για τον ΠΑΟΚ. Όλες οι διατάξεις. Δεν περιμένουμε από πολιτικούς ιδιαίτερη τσίπα, αλλά αν έχετε τα κότσια, ξέρουμε ότι προσπαθείτε να βγείτε αυτόν τον τρόπο γιατί η αγαπημένη σας ομάδα Ολυμπιακός. Λόγω ότι θα αλλάξει 17 παίχτες και έχει καινούργιο προπονητή, θα κάνει κανένα 3 μήνες να συνέρθει. Θα είναι πέμπτος. Και μπορεί η διαφορά να είναι με τον ΠΑΟΚ 10 και 15 βαθμούς. Οπότε λέτε ας έχουμε ένα περιθώριο μέχρι τον play-off. Να κάνουμε αν έχετε τα κότσια λοιπόν και θέλετε play-off, να εφαρμόσετε το σύστημα του Βελγίου. Που μπαίνουν οι ομάδες με τους βαθμούς που είχαν στο ποτάσμα κανονικά, κατά το ίμιση. Βεβαίως. Όχι κανονικά, κατά το ίμιση. Όχι, να έχει δηλαδή 18 βαθμούς, να είναι 9 στα 10 παιχνίδια. Όχι 2.
Να έχω εγώ με τον άλλο 17 βαθμούς και με και μια ήττα να παίρνω δύο πονταλάκια, δηλαδή με μια νίκη να με φτάνει και σβήνεις όλο αυτό το προβάδισμα. Έτσι τους βόλευε. Το αγώνα... Μα έχει γίνει 20. Είχαμε 19 βαθμούς από τον, από τον πέμπτο, είχαμε 4 βαθμούς και με μια νίκη είχαμε φτάσει στον ένα βαθμό. Δηλαδή να κάνεις σε 10 παιχνίδια τα οποία θα γίνουν μέσα σε 20 μέρες. Θυμάσαι τι είχε γίνει πρόπερση που παίχτες έρνονταν όλοι στα play-off και γελούσε ο κόσμος, δεν μπορούσαν να αλλάξουν δεύτερη πάσα. Και όλα τα παιχνίδια έλεγαν 1-0. Όπως... Θα είναι η μεγαλύτερη ξεφτύλα. Ό,τι του φανεί του Λολοστεφανή, φίλε. Ή αλλιώς άλλα ντάλα της Παρασκευής στο γάλα. Αυτό κάνει. Νομίζω ότι είναι σχέδιο, Κωστή μου. Ψάχνουν μονίμως σχέδια. Πώς θα βρουν τον τρόπο. Για να μπορούν να βρουν έναν τρόπο να σε σταματήσουν. Βρήκαν πέρυσι αυτό το βρωμερό το σχέδιο που κάνανε. Φέτος ψάχνουν να βρουν κάτι άλλο. Αύριο του χρόνου μπορεί να βρουν κάτι άλλο. Αν κάτσεις και δεις από το 12 που ο ΠΑΟΚ έβγαλε τα δεσμά από πάνω του, κάθε χρόνο έχουμε κάτι. Μία αφαίρεση βαθμών και κλεισμένο το θυρών. Αφαίρεση από τα play-off. Αφαίρεση από το, το επόμενο πρωτάθλημα. Ναι, μονίμως. Δηλαδή αν δεις κάθε χρόνο ένα στόχο, είτε είναι πρωτάθλημα, είτε είναι Champions League, είτε είναι κύπελο ή οτιδήποτε, βρίσκουν έναν τρόπο να σου το πάρουν. Οπότε θέλει να είμαστε στις επάλξεις, όχι εμείς κυρίως. Κυρίως η διοίκηση, γιατί αυτή πρέπει να είναι εκεί που πρέπει. Εμείς απλά είμαστε για να λέμε την άποψή μας. Ακριβώς. Και εννοείται ότι να μην αφήνουμε τον ΠΑΟΚ απροστάτευτο. Γιατί πέρυσι μας στέρισαν την παρουσία μας στο γήπεδο. Εντός, εκτός και επί τα 7. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Και ένα σύνθημα να ξέρεις που θα επιτρέπεται του χρόνου ναι. θα είναι το... Το καράβι με καράβια. Όχι συνθήματα έτσι που προάγουν. Όχι, αλίμονο. Οτιδήποτε εθνικό πολύ. Παραπέμπουν σε γειτονικές χώρες. Αλίμονο. Αυτό ακριβώς και επειδή είσαι ρατσιστές εσείς οι παοξίδες, έτσι κι αλλιώς ευκαιρία ψάχνουν να μας βρουν, να μας κοτσάρουν. Ακριβώς. Περιμένουμε όλοι με ανυπομονησία το site του κύριου Μαρινάκη που σκύλιασε όλη τη χρονιά για να τρώει ο ΠΑΟΚ μείον βαθμούς για τα Γιάννενα, για την Ήπειρο να μας πει τι έγινε εχθές στο μπάσκετ. Εχθές με τους τραυματίες αστυνομικούς. Και χθες και την προηγούμενη εβδομάδα. Βεβαίως. Περιμένουμε τους αντικειμενικούς δημοσιογράφους και εδώ τοπικούς δημοσιογράφους οι οποίοι αμείβονται από με αυτό το μεγάλη site. Χαρά. Με μεγάλη χαρά. Και ανυπομονησία. Βεβαίως. Και προσμονή. Ατέρμονη προσμονή. Γεια σου Χρήστο, γεια σου Κολομπάμπουε. Πάμε, δύο γραμμές ακόμα. Καλημέρα σας, τρεις. Ναι! Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Φίλε, δεν υπάρχει, ειλικρινά σου μιλάω. Δεν υπάρχω, είμαι ένα ανύπαρκτο πρόσωπο, φίλε. Είμαι μια Φάτα Μοργκάνα. Περίμενε τώρα να σου πω. Ναι. Έχω κατεβάσει το μωρό από Πεύκα. Μπότσαρη. Μπότσαρη, Πεύκα. Έχω πάει στο δημοτικό να πάρω τους βαθμούς. Είμαι έξω από την τάξη. Και εσύ ακόμα περιμένω, ρε μαλάκα. Δεν υπάρχει. Είχα βάλει 1000 ευρώ. Δεν υπάρχει. Να σου πω κάτι. Από τη Γερμανία μπορεί να πάρει από τώρα μέχρι να έρθει για το καλοκαίρι. Θα σε πιάσει. Η αλήθεια είναι ότι πασαλίβομαι με λάδια και δεν μπορεί να με πιάσει κανένα. Είμαι, να πούμε, γρήγορος. Και λύσομαι. Έλα, πες, δικό μου λάθος. Τι κανόνες να τους πάρεις, ρε Λαμόγιο, για πες. Έλα, για πες. Τους βαθμούς της γλυκιά σου, κορούλας, πώς θα τους πάρεις. Τους βαθμούς, σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό που λες. Τι ηλικία είναι τα παιδάκια σου, τι ηλικία είναι. 11 και 8. Μάλιστα, 11 γίναν τώρα, γιατί όταν πήρες ήταν 10. Και 7. Φίλε, είναι αυτό που λέμε, Κωστή, μεγάλωσα μαζί σου. Δεν μου λες. Έλα. Θα πάτε μετά Μακεδονία παλά. Γιατί, τι δουλειά έχω εκεί. Είναι το σεμινάριο, λέω. Σεμινάριο. Τώρα περιμένεις να σου πω τη λέξη, Έλα ρε. Αθώο αγόρι. Έλα. Ποιο σεμινάριο, ποιο, και θα μου πεις αυτό, 1-0. Αφού ξέρεις τώρα ποιο είναι το σεμινάριο, μην το παίζεις παλαιά. Αυτό 1-0. Αυτό 1-0. Αν προλάβω θα πάω, αδερφέ. Αν προλάβω θα πάω. Εδώ εκεί με χαρά. Φιλιά πολλά. Να είσαι γερός. Θες τίποτα να πω στη δασκάλα. Στη δασκάλα τι να πεις, φίλε. Με τα χρυσά ματιά. Χαιρετίσματα. Ορεβουάρ, πες στη δασκάλα. Και καλό καλοκαίρι. Όχι σκουπίδια. Όχι πλαστικά. Φιλιά πολλά. Γεια. Γεια. Τι ωραίος, φίλε.
Τι ωραίος. 11 λέει. Τι, 11. 10 ήταν όταν πήρες. Ένα χρόνο. Υπάρχει κάποιος άνθρωπος που είναι η ΟΒ2 που περιμένει. Καλημέρα. Μεγάλα μουσια. Έλα! Καλημέρα, Κωστάκη. Γεια σου, Δήμο Πατέρα! Τι κάνεις, παλικάρι μου. Καλά, φιλέ, βλέπω που διώχνεις τα παιδιά σου, τον αγόρι σου Φαντάρο, γιατί περίμενες και ήδη είναι στη ηλικία Φαντάρο και η κόρη που πάει περίμενα, ναι, για παντριά. Με έχεις καταστρέψει, με έχεις καταστρέψει τελείως. Εγώ φταίω. Εγώ. Λοιπόν, έλα, βάλε με στην κλήρωση, παρακαλώ, 486. Μπράβο. Και να ρωτήσω κάτι, εγώ τώρα δηλαδή, συγγνώμη, άμα σου ζητήσω το τραγούδι Μακεδονία ξακουστεί θα είναι μηνύσιμο και μπορεί να μας κλείσουν το σταθμό. Θα είσαι φίλε εθνικός μειοδότης, θα είσαι, ναι, δεν ξέρω τι, προσβλητικός, θα έχεις σκοπό άγριο, δεν ξέρω τι, ύπουλο. Πρέπει να με πιάσουν, δηλαδή επιγόντως, δηλαδή, μέχρι και το σταθμό μας κλείνουν, δηλαδή, άνετα. Άνετα φίλε, άνετα. Ζουμουσού σου λέμε και κάθε πικρό λέμε και δεν θα μας τρελάνουν. Όχι ρε, σοβαρά μιλάς. Εμείς βρε θα τους τρελάνουμε. Εμείς βρε θα τους τρελάνουμε. Φιλιά. Γεια σου αδερφέ μου. Γεια σου Δήμο Πατέρα. Πάμε τελευταία γραμμή. Τελευταία. Λοιπόν, επειδή εχθές δεν έδωσα παγωτά, θα πάρουν και οι τέσσερις που σήμερα πήραν μέρος και ήθελαν, θα πάρουν παγωτά και σε έναν θα δώσουμε και το τραπέζι στη Λαδόκολα. Αυτό θα κάνουμε. Ξέρω, ο Νικολάηδης είναι εκεί και είναι γαλαντόμος. Ναι, καλημέρα! Γεια σας! Ναι. Καλώς το παιδί! Καλημέρα Κωστή, καλημέρα καλώς τον κύριους. Καλώς τον Γεωπόνο! Ζήτω ενιαίος ΠΑΟΚ! Ζήτω αδερφέ! Να σου πω ότι με πήρε τηλέφωνο η κοπέλα από το πρώτο κόλλο και μου είπε ότι βρήκε την αίτησή μου, εγκρίθηκε, πήρε πρωτοκόλλο και όποτε είμαι έτοιμος θα σου έρθω να κάνουμε την εκπομπή για τα ευγενή αθλήματα. Αγόρι μου! Τα άλλα είναι αγενή. Τα άλλα είναι αγενή. Είχα χάσει το πρωτοκόλλο, αλλά τελικά το βρήκα. Οπότε είμαι έτοιμος. Είναι πάρα πολύ. Η διαδικασία του πρωτοκόλλου είναι πάρα πολύ σημαντική. Οπότε μπήκαμε σε έναν δρόμο, ας πούμε, αδερφέ. Οπότε είμαι έτοιμος, θα σου δω. Θα σε ενημερώσω πότε θα την κάνουμε την εκπομπή. Λοιπόν, η μεγαλύτερη είδηση των ημερών για τον οργανισμό ΠΑΟΚ ήταν η απόκτηση του Δημήτρη Τζούριτς. Μέχρι να πάρουμε τον Πόντους, ας πούμε, εκείνο τον τέτοιο, είναι τεράστια η απόκτηση του Δημήτρη Τζούριτς. Από εκεί και πέρα, ναι, εμείς ζούμε οι ρομαντικοί με το όνειρο να δούμε τα λεφτά του Ιβάν στα άλλα αθλήματα, αλλά δεν το βλέπουμε, γιατί ήδη, αν είχε γίνει πράξη, δεν θα είχε φύγει ο μικρής αξίας, αλλά σημαντικός για το μπασκετικό ΠΑΟΚ, Τεράν Πέταγουέι. Και πάμε στα πιο σημαντικά. Βγήκε λοιπόν, για το, για το βόλεϊ. Ναι, ναι, για το πάμε βόλεϊ. Για σημαντικά. Το βόλεϊ βγήκε, ναι, ο κύριος Τσαλόπουλος και είπε. Τον, ναι, Φιλίπποφ τον έπεισε ο γιος Σαββίδη. Μπράβο λοιπόν στο γιος Σαββίδη. Να τα λέμε όλα. Επίσης ο Μπάνε Πρέλεβιτς είπε. Εντάξει, εσύ λες τα δικά σου. Εγώ τα δικά μου. Δεν πειράζει. Λέω, ο Μπάνε Πρέλεβιτς είπε ότι δεν θα υπήρχε το τμήμα μπάσκετ αν δεν ήταν ο Σαββίδης. Εγώ δεν λέω ότι δεν θα ήθελα να μπει ακόμα περισσότερο μέσα. Έχει και όλα τα σχετικά και με ζέστη έχουμε κλιματισμό, δεν έχουμε πρόβλημα. Κανένα, όλα καλά είναι. Πάμε λοιπόν. Και εγώ θέλω να μπει ακόμα πιο ενεργά. Ένας μικρής αξίας Αμερικάνος που απέκτησε φυσικά υπεραξία στον ΠΑΟΚ με το που έγινε μια πρόταση, άμα τον θέλεις τον κρατάς. Και λες, δώστα να τον κρατήσω ρε. Πού πήγε, Γιάννη, για τη χημεία. Σε ποια ομάδα? Ιταλία. Είναι μια γαλλική. Ιταλική, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, πάμε στα σημαντικά κατά τη γνώμη μου. Επειδή δεν υπάρχει και πολύ παοξίδικο ενδιαφέρον, όταν υπάρξει να το κάνουμε. Αλλά μέχρι να υπάρξει, ναι, προτείνω η πρότασή μου είναι σαν σταθμός να ασχοληθείτε σοβαρά και αποκλειστικά μόνο με το μακεδονικό θέμα και πώς θα ξυπνήσετε τους κοιμισμένους Έλληνες που κοιμούνται στον καναπέ. Και είναι σαν πρόβατα και οδηγούνται εκεί που οδηγούνται. Τι άλλο να κάνουμε δηλαδή, πέρα από το ότι αναλώνουμε μεγάλο μέρος της εκπομπής και έχουμε ανοιχτές γραμμές να πείτε ό,τι θέλετε. Μόνο γι' αυτό. Ναι, τι άλλο να κάνουμε, πρότεινε. Χειροπιαστά, ωραίο είναι να λέμε, κάντε. Νομικό, σε ακούω. Νομικό επιτελείο. Νομικά τι μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε να ζητήσουμε και να πετύσουμε δημοψήφισμα. Λέω τώρα μια ιδέα. Εμείς ρε παιδί μου, σαν ραδιόφωνο, σαν εκπομπή εγώ σου λέω. Τι άλλο να κάνω, πες. Όχι, εσύ σαν εκπομπή έχεις ένα άλλο πνεύμα. Τι άλλο να κάνω. Τι άλλο να κάνω. Κάτι παραπάνω, Κώστα μου, το κάτι παραπάνω. Πες μου, πρότεινε μου να το κάνω. Σε ακούω. Βγες στον αέρα και να προτείνουμε για αυτό το πράγμα, να συζητάμε γι' αυτό. Πες μου, ορίστε τώρα, βγήκε στον αέρα, πες μου, ρε παιδί μου. Πρόβατα, γιατί ωραίο είναι το γενικό. Γιάννη μου. Γιάννη μου. Τώρα δεν υπάρχει αντίδραση. Γιάννη μου, πρότεινε μου να το κάνουμε. Πες μου εσύ. Πες μου, τι να κάνουμε. Χειροπιαστά να το κάνουμε. Εντάξει ρε φίλε, εντάξει, εγώ στο λέω ότι πρέπει να ασχοληθούμε πολύ σοβαρά, όχι με μόνο επιφανειακά και όχι να τα δεχόμαστε όλα. Από εκεί και πέρα, αν ξεκινήσει το πράγμα, θα βρεθούν και οι ιδέες. Δεν έχω να σου πω τώρα, κάνε αυτό. Ναι. Δεν καταλαβαίνεις το πνεύμα.
Το καταλαβαίνω, αν θέλω χειροπιαστά να μου πείτε, δεν θα αρνηθώ αν μου προτείνετε πράγματα, τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν είναι μορφή προς εσένα, είναι πρόταση. Όχι, μα δεν είπα εγώ ότι είναι μορφή. Δεν μπορώ να δέχομαι όλα τα πολίτες αυτά τα πράγματα, αδιαμαρτύρητα. Δεν το κάνω σαν μορφή. Ρωτάω, χειροπιαστά πείτε μας, τι μπορούμε να κάνουμε ρε παιδιά. Τι μπορούμε. Να το κάνουμε δηλαδή. Εγώ έχω όλη τη διάθεση. Δεν έχω κανένα θέμα. Δεν μου λέει κανένα τι να πω στην εκπομπή. Έχουμε απόλυτη ελευθερία. Εμείς αποφασίζουμε. Γι' αυτό λέω, πείτε μου τι μπορούμε να κάνουμε άλλο από το να το αναφέρουμε συνέχεια εδώ και μήνες αυτό το πράγμα. Και εδώ και χρόνια. Είσαι παλιός ακροατής. Ξέρεις την εποχή που δεν ασχολούνταν κανένας αυτό το θέμα. Είχα καταπιαστεί και έλεγα προσοχή. Πηγαίνουμε εκεί. Σε αυτό το μονοπάτι. Τι άλλο να κάνουμε. Τι άλλο. Να πάμε απ' έξω από τα Υπουργεία. Να πάμε έξω από τη Βουλή. Τι άλλο. Κάποτε τα κάναμε και αυτά ρε φίλε, τώρα δεν τα κάνουμε. Κάποτε γινόταν και αυτά. Έγινε αδερφέ μου, σε χαιρετώ. Γεια σου Γιάννη, γεια σου Γεωπόνε. Λοιπόν, μαέστρο, δώσε μου λίγο από το 1 μέχρι το 4 για να δώσω το τραπέζι, όχι τίποτα άλλο. Μπράβο. Ο Σύφης σε 3.75 θα έρθει να πάρει λαδόκολα. Και οι 4 έχετε, δεν θα δώσω δηλαδή. Αυτή η βδομάδα δεν έδωσα μία μέρα παγωτά, είναι αυτά τα παγωτά. Ο Γιώργος 416, ο Μανώλης 600, ο Σίβης 375 και ο Κώστας 486. Θα στείλω τα ονόματά σας στο αρτοσαυροπλαστείο Νικολαίδης. Θα πάτε να πάρετε ένα κιλό παγωτό στην Καραολού και Δημητρίου. Υπέροχα πράγματα. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Δεν ξεχνάτε ότι την εκπομπή την ακούτε σε ηχογραφημένη μορφή στο zoomusu.gr. Επίσης, δεν ξεχνάτε ότι σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της χώρας, σε οποιαδήποτε κλινική της χώρας, μπαίνετε και δίνετε αίμα για την τράπεζα αίματος των αθλητηρίων. Χορηγή δεύτερης ώρας ήταν η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, ήταν η ταυτότητα υγείας ζωής, τηλεφωνήστε στο 2310-655-655, εκεί στη συνεργασία με την Euromedica, Νικολαίδης αρτοζαχροπλαστή όπως είπαμε και βέβαια visualstore.gr, μπείτε, θα δείτε υπέροχα πράγματα, υπέροχα gadget για το αυτοκίνητο, για το σκάφος σας, πρώτος. Σε αυτά είναι. Με τεράστια ποικιλία το visualstore.gr. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Έρχεται η τριάδα, έρχεται η τρόικα του Λίμπερο. Ευχαριστώ τον Σωτήρη Δασκαλάκη που και σήμερα στάθηκε κολόνα δωρικού ρυθμού. Εδώ είμαστε. Ζούμου, σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Καλό σου κου. Από Δευτέρα πάλι πρώτο Θεός. Bye, 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 bye.